Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ελπίζω να περάσετε πολύ ωραία το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Σπάνιο πράγμα να έχει καλό καιρό στα Γιάννενα Σαββατοκύριακο. Για όσους δεν είστε από εδώ πέρα, να το έχετε υπόψη σας για το μέλλον. Εντάξει, να το χαίρεστε όσο μπορείτε περισσότερο. Θα ξεκινήσουμε το σημερινό μας μάθημα κάνοντας μια εκτεταμένη, κάπως εκτεταμένη αναφορά στις λογικές συναρτήσεις που χρησιμοποιούμε στα λογιστικά φύλλα. Αυτό που στο προηγούμενο μάθημα είχαμε περάσει έτσι λίγο στα γρήγορα και απαλά με τη συνάρτηση ΙΦΑΝ, θυμάστε. Εντάξει. Θα κάνουμε μια γενικότερη κουβέντα γύρω από τέτοιου τύπου υπολογισμούς και συναρτήσεις στα λογιστικά φύλλα, όπως είναι η συνάρτηση ΙΦ και μερικές ακόμη. Και θα δούμε επίσης μερικά παραδείγματα ακόμη. Πριν ξεκινήσω όμως εγώ να σας μιλήσω για το σημερινό μάθημα, θέλω να μου πείτε αν έχετε απορίες ή ερωτήσεις από το προηγούμενο. Είναι κανείς που θέλει να ρωτήσει κάτι από τα προηγούμενα? Τίποτα, όλα καλά? Ναι, βέβαια. Θέλω να δείξετε λίγο πώς κάνουμε όταν βρίσκουμε τον πρώτο τύπο. Ναι. Συνεχίζουμε τους υπόλοιπους απευθείας, δηλαδή που βγαίνουμε όταν, όπως εκεί που κάναμε τις ημερομηνίες και λέγαμε ότι η τιμή είναι τόσο. Βρήκαμε τον πρώτο τύπο. Ναι. Μετά οι υπόλοιποι βγαίνουν απευθείας. Δηλαδή δεν θέλω να τους ξαναπληκτρολογήσουμε. Μου θυμίζει λίγο σε ποιο παράδειγμα αναφέρεσαι. Ναι, σε αυτό που λέγαμε ότι για την ημερομηνία και μετά λέγαμε ότι η τιμή ήταν 1,74. Α, εκεί με τη βενζίνη, με τον καφέ, με ποιο ήταν? Ναι, με τη βενζίνη. Οκ, εντάξει, κατάλαβα. Ναι, ένα λεπτάκι. Θύμισε μου λίγο το όνομα σου, κοπελιά. Στεφανία, ένα λεπτό, δώσε μου. Για να σε βοηθήσω λίγο, θα σου πω λίγο το εξής. Ας το ανοίξουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Είσαι σε αυτό το παράδειγμα, εδώ που λέει 6, στην εξέλιξη της τιμής της βενζίνης. Ή στο πάνω με τον καφέ, θυμάσαι που ήταν αυτά? Μήπως ήταν αυτό? Αυτό το γράφημα, εδώ είμαστε. Α, οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν, για πάρουμε λίγο αυτό το αρχείο από εδώ. Εδώ πέρα, μισό λεπτάκι να δούμε. Όχι, δεν θα ανοίξει αυτό εδώ πέρα στο αρχείο. Θα το κάνουμε λίγο από εδώ, μισό λεπτάκι. Να το κάνουμε λίγο από την αρχή. Σε αυτό τον υπολογιστή δεν θα μας ανοίξει. Για μισό λεπτό χάρτηκα, Και είναι και τιμή. Τα βλέπεις λίγο, είναι μεγάλα αρκετά. Α, ωραία, εντάξει, οκ. Okay. Θα μεγαλώσω λίγο από εδώ και όλα θα πάνε καλά. Εντάξει. Λοιπόν, καλύτερα λίγο. Αυτό το οποίο είχαμε συζητήσει, λοιπόν, ήταν αυτός εδώ τύπος. Συγγνώμη λίγο, εδώ. Είχαμε υπολογίσει σε αυτό το κελί την ποσοστιαία μεταβολή, ο οποίος, αν θυμάσαι, ήταν αυτό εδώ. Μείον αυτό, κλείνουμε, διά, αυτό, επί της 100. Αυτός είναι ο πρώτος τύπος που συζητάμε, εντάξει. Αυτόν τον πρώτο τύπο πρέπει να τον πληκτρολογήσουμε με κάποιο τρόπο. Εντάξει, είτε με τη βοήθεια του ποντικού είτε όχι, πρέπει κάπως να το βάλουμε, εντάξει. Λοιπόν, το υπολογίζουμε και βρίσκουμε αυτό. Τώρα, πώς πάμε παρακάτω, εννοείς? Λοιπόν, υπενθυμίζω. Ενεργοποιούμε το κελί που περιέχει τον τύπο. Εντάξει. Ενεργοποίηση σημαίνει απλώς πηγαίνουμε το ποντίκι εκεί πέρα. Εντάξει, εγώ τώρα κινούμε με τα βελάκια, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτή τη στιγμή είναι ενεργοποιημένο το κελί D3, αυτή τη στιγμή το D4, αυτή τη στιγμή το C3. Αυτό δηλαδή που θέλουμε να. Που έχουμε γράψει τον τύπο και που θέλουμε να αναπτύξουμε. Αυτό που το οποίο κάνουμε ονομάζεται ανάπτυξη τύπου αυτή τη στιγμή προς τα κάτω, μια και θα πάει προς τα κάτω, ή αν θέλεις και συμπλήρωση τύπου πάλι προς τα κάτω. Εντάξει. Για να το πετύχεις αυτό εδώ, θα πρέπει να μετακινήσεις το δίκτυο του ποντικού που τώρα βρίσκεται κάπου στο πέλαγος, κάπου δεξιά και αριστερά, εντάξει, και έχει αυτόν τον ανοιχτό σταυρό, όπως βλέπεις, εντάξει, πάνω στο σημείο αγκύρωσης του κελιού που θέλεις να αναπτύξεις. Σημείο αγκύρωσης είναι αυτό εδώ. Αυτή η τελίτσα εδώ πέρα.
Αν μετακινήσεις το ποντίκι εκεί λίγο προσεκτικά, εντάξει. Εγώ τώρα εδώ δυσκολεύομαι σε αυτό το τραπέζι γιατί δεν έχει καλή επιφάνεια, αλλά θα τα καταφέρεις εσύ καλύτερα αν το κάνεις μόνη σου και με την άνεση σου. Κρατάς το πλήκτρο, το αριστερό πλήκτρο πατημένο. Το αριστερό πλήκτρο πρέπει να είναι πατημένο, εντάξει. Και το πηγαίνεις προς τα κάτω. Εδώ τώρα είναι λίγο δεξιοτεχνία με το χεράκι πώς θα το πας. Εντάξει, είναι αρκετά εύκολο να γίνει έτσι. Ο ένας τρόπος λοιπόν, αγαπητή Στεφανή, είναι αυτός εδώ. Εντάξει. Αυτός εδώ ο τρόπος θα σου μετακινήσει τον τύπο, όπως βλέπεις, αν το δούμε λίγο πιο καλά, προς τα κάτω και με μεγαλύτερο πλάτος το κελί να είναι λίγο πιο ορατός, εντάξει. Αυτό δεν είναι που συζητάμε. Παρακάτω έχουν γίνει τα ίδια. Συγγνώμη λίγο. Ο ένας τρόπος είναι αυτός εδώ. Ο άλλος τρόπος, που είναι πολύ πιο γρήγορος και πολύ και αν θέλεις έτσι πιο κοντά σε έναν έτσι πιο πεπειραμένο χρήστη, είναι στο σημείο που σου έδειξα πριν, αντί να κάνεις, να το κρατήσεις πατημένο το αριστερό πλήκτρο και να πας προς τα κάτω, να κάνεις διπλό κλικ. Αυτό εδώ. Παρατηρείς. Δεν κούνησα κάτι, έκανα διπλό κλικ, διπλό αριστερό κλικ. Αυτό γίνεται. Πρόσεχε. Και βγαίνει απευθείας. Τι να συζητάμε τώρα. Εντάξει. 40 χρόνια φούρνο, σε παρακαλώ. Λοιπόν. Άκου να σου πω κάτι. Δεν είναι, πρόσεξε να ζητήσω, το φούρνο δεν αναφέρεται σε μένα, αναφέρεται στην τεχνική που πρέπει να μάθετε. Για να ισχύσει αυτή εδώ η μεταβολή, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει η διπλανή στήλη να είναι συμπληρωμένη. Προσέξτε λίγο το τρίκ. Αν αυτό εδώ το κελί, ας το μισό λεπτάκι λίγο, έτσι όπως είναι, ας το κουνήσουμε λίγο, εντάξει. Ας πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε τον υπολογισμό του ποσοστού στήλη D, εντάξει. Η στήλη D τώρα δεξέχεται και αριστερά της. Δεν έχει κάποια συμπληρωμένη στήλη. Αν εδώ κάνω αριστερό, διπλό αριστερό κλικ, τι θα γίνει. Τίποτα. Δεν καταλαβαίνει. Για να καταλάβει ότι πρέπει να συμπληρώσει, πρέπει ο διπλανός του να είναι συμπληρωμένος. Πού να συμπληρώσει. Είχαμε και αριστερά και δεξιά συμπληρωμένο. Θα προτιμήσουμε τα αριστερά. Όπως ξέρεις, ο επιστημονικός κόσμος γενικά πάει προς τα αριστερά πάντοτε. Οπότε. Ναι. Πρόσεχε να. Πρόσεξε να δεις λίγο τι θα κάνει. Πρόσεξε να δεις λίγο τι θα κάνει. Πάμε ξανά αυτή την περιοχή εδώ, εντάξει. Αυτή τη στιγμή θα σου πω λίγο το εξής. Γενικά στο δυτικό κόσμο, όπως ξέρεις, γράφουμε από τα αριστερά προς τα δεξιά. Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν, καταρχήν είναι συμπληρωμένη τι πράγμα. Η αριστερή και μετά η δεξιά. Θα το κάνουμε και αυτό που λες, εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω λίγο το εξής. Αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσει από το C3. Θα πάει μέχρι το C8, γιατί μέχρι το Β8 είναι συμπληρωμένο. Αν δεν έχει τίποτα γύρω του, είναι απροσδιόριστο το τι θα κάνει. Δεν μπορεί να το καταλάβει αυτός. Μπορεί να το κάνεις εσύ μόνη σου. Με τον πρώτο τρόπο που σου έδειξε, που σύρεις το ποντίκι από το ένα κελί προς τα κάτω. Προς τα δεξιά, προς τα κάτω κτλ. Εντάξει. Αν όμως θέλεις να γίνει η δουλειά σου αυτόματα, πρέπει η αριστερή να είναι συμπληρωμένη. Κάνουμε τώρα μια άλλη δουλειά. Συμφωνείς. Να κάνω τώρα δεξί κλικ εδώ στο κελί C3 να δούμε τι θα γίνει. Τι θα προτιμήσει. Προτίμησε την αριστερή στήλη. Εντάξει. Την αριστερή όπως τη βλέπεις εσύ. Γιατί αυτός τη βλέπει πώς. Τη βλέπει δεξιά. Εντάξει. Είναι το γνωστό παραμύθι με τους ψάλτες στην εκκλησία. Εντάξει. Για το ποιος είναι αυτός και ποιος είναι ο άλλος κτλ. Αλλά έτσι όπως το βλέπουμε εμείς πάει προς τα αριστερά. Εντάξει. Είναι ο ίδιος λόγος, ξέρεις, σχήμα λόγο τώρα, βέβαια, αστειεύουμε βέβαια, που η έλικα του DNA είναι αριστερόστροφη, που τα ηλεκτρόνια στρέφονται αριστερά σε πειράματα σκέδασης που κάνουν οι φυσικοί και ούτω καθεξής. Εντάξει. Λοιπόν, μπορείς να κάνεις και εσύ και άλλα ανέκδοτα αν θέλεις κτλ. Κατανοητό πώς γίνεται. Ένας τρόπος λοιπόν με το ποντίκι. Επιλέγουμε αυτό το σημείο εγκύρωσης, τη βουλίτσα που έχει το κελί κάτω δεξιά και κρατώντας το αριστερό πλήκτρο πατημένο πηγαίνουμε προς τα κάτω. Ο άλλος γρήγορος τρόπος είναι το διπλό κλικ. Εντάξει, διπλό κλικ εκεί πέρα και θα συμπληρωθεί μέχρι κάτω. Κάποια άλλη απορία ή ερώτηση. Ναι, πες το. Το πρώτο είναι άλλη απόλυτη μεταβολή. Έχει νόημα γενικά στην πρώτη γραμμή. Δεν σε κατάλαβα. Στην πρώτη γραμμή έχει νόημα. Εδώ. Όχι, ποτέ. Ποτέ. Για να μεταβληθεί κάτι πρέπει να υπάρχει μια προηγούμενη τιμή. Εντάξει. Και με το δολάριο, υπάρχει πρόβλημα να βάλουμε, δηλαδή β2 ξυροκόπια, δολάριο, β δολάριο, δηλαδή βάλουμε 2 δολάρια. Σε ένα συγκεκριμένο, 2 δολάρια μαζεμένα, όχι, είναι λάθος.
Δολάριο πίσω από δολάριο, έτσι δηλαδή. Α, όχι, okay, όχι. Αυτό δεν μας πειράζει. Κοίτα, γενικά δεν είναι καλό να μην δεν είσαι σίγουρη. Αλλά θα σου πω λίγο το εξής. Επίσης, σφάλμα δεν είναι. Εντάξει. Από την άλλη μεριά, το δολάριο ελέγχει τι θα μείνει σταθερό σε μια μετακίνηση του τύπου. Ωραία. Εάν αυτό που μετακινείται είναι η γραμμή του, πηγαίνει δηλαδή από κάτω, 4, 5, 6, 7, 8 και τα 9, δεν έχει, είτε το βάλει στο Β, είτε δεν το βάλει στο Β, ή σε οποιοδήποτε άλλο γράμμα δηλώνει τη στήλη, δεν παίζει κάποιο ρόλο. Αφού έτσι κι αλλιώς θα μείνει στην ίδια στήλη, εντάξει. Αν όμως αργότερα το μετακινήσεις κατά στήλη, πας δηλαδή πιο δεξιά, πιο αριστερά κτλ. Και θα επηρεαστεί. Αλλά όχι, αν θες να το βάλεις, βάλτε. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Άλλη ερώτηση, κυρίες και κύριοι. Όχι. Είμαστε εντάξει. Πάμε. Λοιπόν, θυμάστε λίγο αυτή την άσκηση που είχα κάνει με το if στην αρχή του προηγούμενου μαθήματος. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά τώρα για αυτές τις συναρτήσεις, όπως είναι το if. Αυτές οι συναρτήσεις, κυρίες και κύριοι, πέφτουν στην κατηγορία που λέγονται λογικές συναρτήσεις. Είτε τις χρησιμοποιούμε με το Excel, είτε με το OpenCalc, είτε με το οποιοδήποτε άλλο λογιστικό πρόγραμμα λογιστικού φύλου, εντάξει. Οι συναρτήσεις αυτές, όπως καταλαβαίνετε, κάνουν κάποιους λογικούς ελέγχους και επιστρέφουν μια λογική συνήθως τιμή, όπως είναι το true και το false, το αληθές και το ψευδές. Αυτές οι δύο τιμές, η αλήθεια και το ψέμα, αναφέρονται σε μια λογική που λέγεται λογική δύο απαντήσεων. Εντάξει, δύο τιμών, αν θέλετε καλύτερα. Η οποία είναι, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κλασική λογική του Αριστοτέλη. Ο 20ος αιώνας, βέβαια, έχει φέρει μεγάλες αλλαγές σε αυτή εδώ πέρα την λογική. Μπορεί κάποιος να μου πει για ποιο λόγο αυτές οι δύο τιμές δεν είναι επαρκές για να περιγράψουμε τον κόσμο. Γιατί δηλαδή η αριστοτελική λογική είναι ανεπαρκής και χρειαζόμαστε κι άλλες τιμές. Ποια είναι η τιμή, ποια τιμή θα προσθέτατε εσείς. Λογικά θα πρέπει να το ξέρετε ήδη. Γενικά ξέρετε ότι η αριστοτελική λογική είναι ανεπαρκής για να περιγράψει τον κόσμο μας. Ποια. Αλλά εκτός από την αλήθεια και το ψέμα, τι άλλο μπορεί να υπάρχει. Το ίσως. Το ίσως. Είναι αποδεκτό σε ένα αντικείμενο όπως είναι λογική να υπάρχει ίσως. Στην επιστήμη είναι δυνατό να υπάρχει ίσως. Όχι. Δεν ξέρω, σας ρωτάω. Δεν είπαμε, πώς το λένε, δύο μαθήματα πριν. Δεν σας είπα ότι εδώ έρχομαι για να κάνω ερωτήσεις. Σας το είπα αυτό, καθαρός, δεν είμαι. Άλλο εκτός από το ίσως. Το δεν ξέρω. Άλλο. Δεν πιστεύω. Απιστεύω. Το πιστεύω δεν υπάρχει, φίλο μου. Ούτε το πιστεύω, ούτε το δεν πιστεύω. Κάτι άλλο. Κοιτάξτε να λέω τώρα κάτι. Ας ρωτήσουμε λίγο το εξής, εντάξει. Ας υποθέσουμε ότι θέτουμε μία ερώτηση που λέει, εντάξει, ήρθε ο Χ με λεωφορείο στο Πανεπιστήμιο σήμερα το πρωί. Η απάντηση μπορεί να είναι αληθής ή ψευδής. Τι λέτε? Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι είτε έτσι είτε αλλιώς. Ωραία. Μπορούμε να κάνουμε μία άλλη ερώτηση. Ήρθε ο Χ με ελικόπτερο στο Πανεπιστήμιο σήμερα το πρωί. Εντάξει, πάλι δεν είναι μία λογική. Μπορεί, για παράδειγμα, να πούμε ότι ήρθε ή δεν ήρθε με ελικόπτερο, εντάξει. Συνήθως βέβαια δεν έρχεται κανείς με ελικόπτερο στο πανεπιστήμιο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, όλα μπορεί να τα δει ο άνθρωπος κάποια στιγμή στη ζωή του. Υπάρχουν ερωτήσεις όπου το αλήθεια ή ψέμα δεν στέκει ως απάντηση. Πες μου μια ερώτηση όπου είτε το αληθές είτε το ψευδές είναι ανεφάρμοστα, δηλαδή δεν στέκουν ως απάντηση. Πες το. Να σου αναστρέψω εγώ την ερώτηση. Θα βρέξει σήμερα. Θα σου κάνω μία-μία όλους τους πιθανούς καιρούς. Πόσοι πιθανοί καιροί υπάρχουν. 5, εντάξει. 10, 20, 100. Ωραία, θα στα κάνω όλα και όλα μπορούν να γίνουν αλήθεια ή ψέμα. Μία ερώτηση όπου το αληθές ή ψευδές δεν ισχύει. Γιατί να μην... Γιατί... Γιατί αυτό δεν έχει αλήθεια ή ψέμα. Τι λες? Είναι επιστημονική ερώτηση.
είναι τώρα βαθιά η κουβέντα. Εντάξει, θα την αφήσουμε για ένα άλλο μάθημα. Πάμε. Ναι. Είναι, δεν μπορώ να σου πω, είναι αληθές ή ψευδές. Τι λες? Τι είναι? Δεν είναι ούτε αληθές ούτε ψευδές. Αυτό σου λέω κι εγώ. Θέλω μία ερώτηση που το αληθές ή ψευδές να μην στέκει ως απάντηση. Να αρχίσουμε τώρα, συγγνώμη λίγο. Να αρχίσω. Θα φας φασολάκια, θα φας ντοματόριζο, θα φας πανακόπιτα. 100.000 φαγητά. Μέχρι να βρουνε. Αν η γάτα του στρέτει κοινή ζωντανή είναι νεκρή, είναι ή δεν είναι? Ορίστε. Δεν ξέρουμε. Να μια ερώτηση που η αλήθεια και το ψέμα δεν μας κάνει. Λοιπόν, πες το. Τι είναι στρόγγυλο? Γιατί αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί με αλήθεια ή ψέμα? Ρωτάς τι φαίνεται και με τι το βλέπεις, με τα μάτια? Γιατί εγώ έχω άλλα μάτια. Ε, τότε. Λοιπόν, πλησιάσαμε λίγο το στόχο αυτής της κουβέντας, κυρίες και κύριοι, με τη γάτα του Στρέντιγκερ. Όσοι δεν την ξέρετε την ιστορία, να σας υπενθυμίσω ότι η βιβλιοθήκη έχει ανοίξει, εντάξει. Η βιβλιοθήκη επίσης ανοίγει 8 η ώρα το πρωί, οπότε τα 3/4 που μεσολαβούν μέχρι να ξεκινήσει το μάθημα, μπορείτε από αύριο και από το άλλο μάθημα να τα εκμεταλλευτείτε. Εντάξει, ενημερωθείτε λίγο για το αντικείμενο, παιδιά, γιατί θα το χρειαστούμε. Θα μιλήσουμε ωστόσο σήμερα, όπως σας έχω πει, για την λογική των δύο τιμών, την αλήθεια και το ψέμα. Θα αφήσουμε τη συζήτηση για τις τρεις τιμές στο επόμενο μάθημα. Και θα αναζητήσετε βέβαια λίγο μόνοι σας και λίγο ίσως σε κάποια μαθήματα επιλογής που θα κάνετε στο τέταρτο έτος τη λογική με τις τέσσερις τιμές που έχει μέσα και το ίσον. Το ίσον, συγγνώμη, όχι το ίσον, εντάξει, σε κάποιο άλλο μάθημα. Προς το παρόν θα μείνουμε στην αλήθεια και στο ψέμα. Τα πάντα δηλαδή περιγράφονται γύρω από την λογική του Αριστοτέλη, ο οποίος μας μιλάει ότι κάτι είναι ή αληθές ή ψευδές. Πάμε να δούμε λίγο τώρα πώς θα το συμπεριλάβουμε αυτό το πράγμα μέσα στους υπολογισμούς που κάνουμε. Λοιπόν, θεωρούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ότι μία πρόταση μπορεί να είναι αληθής ή στα αγγλικά, αν θέλετε στα λατινικά, true, και να πάρει την τιμή 1, ή να είναι ψευδής, δηλαδή false, και να πάρει την τιμή 0. Κάθε προγραμματιστής, ακόμα και εσείς που χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα όπως είναι ένα υπολογιστικό φύλλο, σαφέστατα και μπορείτε να αναδιατάξετε αυτές τις τιμές. Να πείτε δηλαδή ότι το true είναι 0 και το false είναι 1, ή να πείτε ότι το true είναι 5 και το false είναι -3. Δεν σας επηρεάζει κανείς, εντάξει. Κατά παράδοση όμως, και καλό είναι να την ακολουθήσουμε αυτή την παράδοση, γιατί θα μας διευκολύνει σε πάρα πολλούς υπολογισμούς, εάν μία πρόταση είναι αληθής, της δίνουμε την τιμή 1, αν είναι ψευδής, της δίνουμε την τιμή 0. Σας το ξαναλέω και θα δούμε αργότερα και παραδείγματα. Μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα όπως θέλουμε και να κάνουμε την αλήθεια να παίρνει κάποια άλλη τιμή και το ψέμα κάποια άλλη τιμή. Κατά προεπιλογή, αν δεν αναφερθεί όμως, αν μια πρόταση είναι αληθής, έχει την τιμή 1, αν είναι ψευδής, έχει την τιμή 0. Είμαστε εντάξει μέχρι εδώ? Πάμε λίγο παρακάτω. Οι συναρτήσεις που αποδίδουν αυτές τις τιμές στα λογιστικά φύλλα, είτε είναι αυτό το Microsoft Excel, είτε είναι το OpenCalc, είτε οποιοδήποτε άλλο, είναι οι συναρτήσεις true και false. Προσέξτε λίγο, αυτές οι συναρτήσεις θα πρέπει να εισαχθούν στα κελιά των υπολογιστικών φύλλων ως τύποι. Με λίγα λόγια, ο τύπος, όπως έχουμε πει, ξεκινάει από τι πράγμα? Από το ίσον. Άρα πρέπει να γράψουμε ίσον κάτι. Ωραία. Οι συναρτήσεις είναι. Αποτελούνται από δύο κομμάτια. Ένα είναι το όνομά τους, το true, το false, το if, το sub που είχαμε δει στο προηγούμενο μάθημα κτλ. Και τα ορίσματα τα οποία μπαίνουν μέσα σε παρενθέσεις. Υπάρχουν συναρτήσεις όπως είναι τούτες εδώ, το true και το false, οι οποίες δεν παίρνουν κάποιο όρισμα. Εντάξει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να παραλείψουμε τις παρενθέσεις οι οποίες τις ακολουθούν. Κατανοητό. Αν λοιπόν σε ένα κελί πληκτρολογήσετε το ίσον true, θα πάρετε ανάλογα με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας, είτε τη λέξη true, εντάξει, είτε τη μονάδα. Προσέξτε, αυτή η λέξη true δεν είναι μια κοινή λέξη, είναι μια ειδικού τύπου λέξη η οποία μεταφράζεται σε αυτή την μονάδα. Αλλά το καταλαβαίνετε και μόνοι σας, εντάξει. Για παράδειγμα, ανάλογα με τις τοπικές ρυθμίσεις του υπολογιστή σας, μπορεί να κάνετε μετάφραση των όρων, έτσι ώστε αντί για true, τη λέξη true δηλαδή που είδαμε πριν, να παίρνετε αληθές ή στα ελληνικά γραμμένη, εντάξει, ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, ή τη λέξη false στα
να είναι γραμμένοι ως ψευδές κτλ. Τώρα, μία πολύ χρήσιμη συνάρτηση, κυρίες και κύριοι, είναι η συνάρτηση NOT. Η συνάρτηση NOT κάνει αυτό που ονομάζουμε λογική αντιστροφή. Αν δηλαδή μία παράσταση είναι αληθής, την κάνει ψευδή. Αν είναι ψευδή, την κάνει αληθή. Αναστρέφει τη λογική τιμή μίας παράστασης. Κάνει το 1-0 και το 0-1. Αυτό το α2 που γράφω μέσα στις παρενθέσεις ως όρισμα μπορεί να είναι είτε μία τιμή, είτε μία, το κελί α2 δηλαδή να έχει μία τιμή ή να έχει μία ολόκληρη άλλη παράσταση. Εντάξει. Ό,τι και αν έχει θα αναστρέψει το αληθές ή ψευδές της. Εντάξει. Αυτή η ισοδυναμία ισχύει πάντοτε. Δηλαδή πάντοτε το αληθές θα γίνει ψευδές και το ψευδές θα γίνει αληθές. Αφού μένουμε στη λογική των δύο τιμών. Η σπουδαιότερη συνάρτηση που θα χρειαστεί να μάθουμε, κυρίες και κύριοι, είναι η συνάρτηση if, πάνω κάτω όπως την έχουμε δει, σας λέω και στο προηγούμενο, ξανά από τα προηγούμενα μαθήματα, εκεί που μιλούσαμε για την ακρίβεια της μηχανής. Η συνάρτηση if παίρνει υποχρεωτικά δύο ορίσματα και προαιρετικά ένα τρίτο. Το πρώτο όρισμα της συνάρτησης if είναι ένας λογικός έλεγχος. Αν δηλαδή κάτι είναι για παράδειγμα μικρότερο ή μεγαλύτερο ή ίσο ή οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς, εντάξει. Η λογική έλεγχη είναι πολύ περισσότερο πράγμα από έναν απλό έλεγχο ανισότητας όπως έχω γράψει εγώ εδώ, εντάξει. Αλλά αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα. Προσέξτε λίγο, το πρώτο όρισμα σταματάει εδώ που έχει το ερωτηματικό, το βλέπετε αυτό το ερωτηματικό. Προσέξτε λίγο τώρα, τα λογιστικά φύλλα ακολουθούν δύο διαφορετικούς τρόπους να χωρίζουν τα ορίσματά τους, τον ευρωπαϊκό και τον αμερικάνικο. Στον ευρωπαϊκό τρόπο τα ορίσματα χωρίζονται με το ελληνικό ερωτηματικό. Κατανοητό. Αυτό που οι Αμερικάνοι λένε άνω τελεία. Σε ένα αμερικάνικο όμως σύστημα αυτός ο διαχωρισμός γίνεται με το ελληνικό κόμμα. Αν δημιουργήσετε ένα έγγραφο σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα, εντάξει, και το μεταφέρετε σε ένα αμερικάνικο, ο μετασχηματισμός θα γίνει αυτόματα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα ενοχλήσει τον υπολογιστή ή το υπολογιστικό σύστημα. Αυτό που θέλω να σας τονίσω όμως την προσοχή είναι σε πάρα πολλά βιβλία, σημειώσεις, ακόμα και έγγραφα από τα οποία ανοίγουν μέσα από αμερικάνικες ρυθμίσεις, γιατί ευρωπαϊκές ή αμερικάνικες ρυθμίσεις μπορεί ο καθένας να κάνει στον υπολογιστή του, ακόμα και σε αυτόν, σε οποιοδήποτε, εντάξει. Μπορεί να δείτε τύπους του Excel ή του OpenCalc, οι οποίοι έχουν χωρισμό των ορισμάτων συναρτήσεων με κόμματα αντί για ελληνικό ερωτηματικό. Μην παραξενευτείτε. Εδώ δηλαδή που λέει, εδώ πάνω, σε αυτό εδώ και σε αυτό εδώ μπορεί να είναι κόμμα, εντάξει. Δεν σημαίνει ότι εμείς μπορούμε να το κάνουμε όπως θέλουμε, εντάξει. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις όμως του υπολογιστή, αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Αυτά τα ερωτηματικά λοιπόν, γιατί στη συνέχεια θα χρησιμοποιούμε τον όρο ερωτηματικό για να χωρίζουμε τα ορίσματα των συναρτήσεων, χωρίζουν τα ορίσματα των συναρτήσεων. Από τη στιγμή που εδώ βλέπετε μέσα στις παρενθέσεις δύο ερωτηματικά, σημαίνει ότι έχουμε πόσες. Πόσα ορίσματα. Τρία. Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο όρισμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι υποχρεωτικό για τη συνάρτηση if, είναι κάποιος λογικός έλεγχος. Κάτι δηλαδή που να μπορεί να αποτιμηθεί είσαι true, είσαι false. Συνήθως, στις περισσότερες των περιπτώσεων, μιας και οι πράξεις που θα κάνουμε αφορούν νούμερα, είναι κάποιος έλεγχος ισότητας ή ανισότητας. Αν κάτι δηλαδή είναι μεγαλύτερο, μικρότερο, ίσο, άνισο από κάτι άλλο. Όπως για παράδειγμα εδώ σας λέει αν το κελί α2 είναι μεγαλύτερο του 0. Αν δηλαδή περιέχει ένα αριθμό που είναι θετικός. Ωραία. Τώρα προσέξτε τι κάνουν το δεύτερο και το τρίτο. Συγγνώμη. Τι κάνουν το δεύτερο και το τρίτο όρισμα. Το δεύτερο και το τρίτο όρισμα αναφέρονται στο τι θα επιστρέψει η συνάρτηση, τι θα κάνει δηλαδή αυτό το κελί, ανάλογα με το αν ο έλεγχος που γίνεται στο πρώτο όρισμα είναι αληθής ή ψευδής. Αν είναι true ή false δηλαδή. Ωραία. Λοιπόν, εάν ο έλεγχος που γίνεται α2 μετά μεγαλύτερο του 0 ή γενικά ο λογικός έλεγχος είναι αληθής, θα επιστρέψει η συνάρτηση μία τιμή, θα κάνει κάτι που περιγράφεται στο δεύτερο όρισμα, όπως εδώ το γράφω true. Δεν είναι ανάγκη αυτό το πράγμα να είναι η λέξη true όπως το κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Μπορεί να είναι κάτι άλλο, εντάξει. Αλλά ό,τι κι αν είναι, το τι θα κάνει αν ο έλεγχος είναι αληθές, περιγράφεται στο δεύτερο όρισμα. Αντίθετα, το τρίτο όρισμα, το οποίο είναι και προαιρετικό, θα κάνει αυτό το οποίο θα συμβεί εάν ο έλεγχος είναι τι.
ψευδής. Αποτιμηθεί δηλαδή σε false. Προσέξτε λίγο. Εδώ λέμε ότι αυτό εδώ είναι υποχρεωτικό, αυτό είναι προαιρετικό. Εάν δεν το βάλουμε καθόλου, αν δηλαδή παραλείψουμε το τρίτο όρισμα, βάλουμε μόνο ένα ερωτηματικό μέσα στο if και έχουμε μόνο δύο ορίσματα, δεν σημαίνει ότι αποκλείεται να είναι false ο λογικός έλεγχος. Ο έλεγχος μπορεί να είναι false. Μπορεί υπό κάποιες συνθήκες να είναι ψευδής ο έλεγχος που κάνουμε. Εντάξει. Σε αυτή την περίπτωση θα επιστραφεί η τιμή false έτσι κι αλλιώς. Ενώ το τι θα γίνει στο true, παρόλο που μπορεί απλά να γράψουμε true, να γράψουμε δηλαδή τη τιμή 1 αν θέλετε επειδή είναι αληθής ή οτιδήποτε θέλουμε εμείς, θα πρέπει ο χρήστης να οδηγήσει το πρόγραμμα στο τι ακριβώς θέλει να κάνει. Παρόλο που σας λέω στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το 1 ή το 0 ως επιστρεφόμενες τιμές μας είναι αρκετές, σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν θέλουμε αυτό. Για παράδειγμα θα σας πω λίγο το εξής. Πάρτε λίγο την κλασική περίπτωση, μιας και είναι και της μόδας τώρα τα τελευταία χρόνια φορολογία στην Ελλάδα, όπου κάποιος φορολογείται ανάλογα με το αν υπερβαίνει κάποιο εισόδημα ή όχι. Εντάξει, αυτό το ελάχιστο εισόδημα το οποίο είναι αφιερολόγητο, έτσι δεν είναι. Αν λοιπόν αυτό το if που βάζουμε εδώ αποδώσει true, δηλαδή έχει ένα όριο πάνω από το οποίο, αυτό που θέλουμε δεν είναι το 1, αλλά είναι πιθανώς πόσο. Το ποσοστό με το οποίο θα φορολογηθεί το εισόδημά σου. Διαφορετικά είναι 0, δηλαδή δεν φορολογείσαι αν έχεις κάτω αυτό. Αυτό το βέβαια το ελάχιστο εισόδημα, ξέρετε τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι από τις οικογένειες σας, συνεχώς πάει προς τα κάτω, εντάξει. Αλλά εντάξει, θα δούμε τι θα κάνετε, τι θα καταφέρετε εσείς λίγο αργότερα. Μέχρι εδώ όμως είμαστε εντάξει. Η συνάρτηση. Πες το. Μπορείτε να εξηγήσετε τον πρώτο ορισμό. Ο πρώτος ορισμός. Τι είναι ο λογικός έλεγχος. Κάποιος λογικός έλεγχος. Κάτι που να μπορεί να αποτιμηθεί σε true ή false. Έτσι όπως το έχουμε κάνει τώρα, θα κάνουμε ένα παράδειγμα να το δεις. Ε? Γιατί το τι μπορεί να είναι αυτός ο λογικός έλεγχος, εντάξει, παρόλο που λέγεται λογικός, μπορεί να συμβούν τα 1000 παράλογα μέσα σε αυτό το λογικό έλεγχο. Συνήθως είναι κάποια παράσταση που έχει ένα σύμβολο ισότητας ή ανισότητας. Αν δηλαδή αυτό είναι μικρότερο, μεγαλύτερο, ίσο, άνισο κτλ. Ναι. Χωρίζει τα ορίσματα. Οι συναρτήσεις παίρνουν ορίσματα. Ωραία. 1, 2, 3. Υπάρχουν συναρτήσεις που παίρνουν ένα όρισμα, άλλες που παίρνουν πολλά, άλλες που παίρνουν ακριβώς 2, άλλες που παίρνουν τουλάχιστον 2 και ούτω καθεξής. Εντάξει. Αν εμφανίσει μια από αυτές τις τιμές, εάν ξέρω εγώ, όπως λέμε, εάν το α2 το κελί είναι μεγαλύτερο από το μηδενός, θα εμφανίσει αλήθεια ή ψέμα. Ναι. Θα κάνει ένα από τα δύο υποχρεωτικά. Εντάξει. Ή αυτό ή το άλλο. Παίζει. Η θέση παίζει τεράστιο ρόλο. Το δεύτερο όρισμα είναι αυτό που θα συμβεί αν η παράσταση είναι αληθής. Το τρίτο όρισμα αυτό που θα συμβεί αν η παράσταση είναι ψευδής. Για παράδειγμα, αν γράψετε πρώτα το false και μετά το true, εντάξει, εάν το α2 έχει την τιμή, ας πούμε, 5, που είναι μεγαλύτερο του μηδενός, τι θα βγάλει? False. Παρόλο που δεν ισχύει, εντάξει, παρόλο που... Εντάξει, αυτό που θα κάνει αν ο λογικός έλεγχος είναι αληθής, είναι στο δεύτερο όρισμα. Γι' αυτό... Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μπορεί να είναι, ας πούμε, ναι ή όχι, αλλά το θετικό θα είναι πρώτο και το αρνητικό δεύτερο. Μπορεί να είναι πάρα πολλά άλλα πράγματα. Ό,τι θέλεις εσύ μπορεί να είναι, εντάξει. Το τι θα συμβεί στη μία περίπτωση ή στην άλλη. Κατά προεπιλογή είναι αυτά εδώ για να μπορέσουμε να συνοηθούμε. Ναι. Σε αυτή τη συνάρτηση όχι. Ναι. Αν βάλουμε ερωτηματικό μετά το false. Όχι, δεν ήταν στο false. Πόσο ήταν στο παράδειγμα μας το true και ερωτηματικό. Το... Συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω, κυρία, αλλά το ερωτηματικό δεν είναι μετά το true. Το ερωτηματικό είναι μετά το δεύτερο όρισμα. Ανεξάρτητα το τι γράφει αυτό το δεύτερο όρισμα. Βάζουμε ερωτηματικό ανάμεσα στα ορίσματα. Εκεί που τελειώνουν τα ορίσματα, σταματάμε να βάζουμε ερωτηματικό. Κλείνουμε την παρένθεση. Ναι. Σε αυτή τη συνάρτηση δεν γίνεται. Στην if όχι. Υπάρχουν άλλες που πιθανά παίρνουν, εντάξει. Αλλά η σύνταξη της κάθε συνάρτησης είναι κάτι το οποίο πρέπει να μάθετε. Και σας παρέχεται από τον οδηγό του αντίστοιχου προγράμματος, το πώς δηλαδή γράφετε μία if. Μία if λοιπόν σας λέω ότι παίρνει τουλάχιστον 2 ορίσματα, υποχρεωτικά, τον έλεγχο και το true, προαιρετικά το false και σταματάμε εκεί. Δεν πάμε παρακάτω. Είπαμε ότι είναι η λογική αριστοτέλεια, εντάξει, 2 τιμών, ναι. Το τελευταίο ερώτημα, αυτό που είναι μετά το true.
Όχι βέβαια, γιατί τελειώνουν τα ορίσματα. Εκεί που τελειώνουν τα ορίσματα, εντάξει, σταματάμε να βάζουμε ερωτηματικά. Άλλο πράγμα, άλλη ερώτηση. Να μας κάνει ένα παράδειγμα περισσότερο, δηλαδή να μην έχει αποκλειστικά του ύπου. Α, βιάζεσαι και μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε. Πάνω από δύο. Πάνω από δύο τι? Δηλαδή να μην έχει τρούφο, να έχει και κάτι άλλο μέσα. Αυτό θύμισε με λίγο το όνομά σου, κοβολιά. Γεωργία, είναι στο επόμενο μάθημα. Πρέπει να έρθει στις υπολογιστές 2. Αν μπλέξουμε από τώρα με λογική τριών τιμών, εντάξει. Θα αρχίσουμε τα χασάπικα και τα ζεμπέχικα εδώ μέσα, εντάξει. Λοιπόν, αυτό το οποίο συζητήσαμε στο προηγούμενο διάστημα, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να το δείτε κάπως ολοκληρωμένα εδώ. Ωραία. Λοιπόν, σας το ξαναλέω, η συνάρτηση if μπορεί να πάρει 3 ορίσματα, αν θέλετε να περιγράψετε τι να κάνει στο false. Μπορείτε όμως να τη σταματήσετε στο true. Και όπως βλέπετε μετά το true στη δεύτερη περίπτωση, δεν έχει ερωτηματικό, εντάξει. Πολλές φορές, σας το ξαναλέω, παραλείπουμε αυτό το τρίτο όρισμα, εάν είμαστε ικανοποιημένοι με ένα false ή απλά με την τιμή του 0. Γιατί συνήθως αυτό που θέλουμε να ελέγξουμε, είναι, αυτό που θέλουμε να κάνουμε, είναι να περιγράψουμε τι συμβαίνει αν ισχύει ο έλεγχος. Εντάξει. Αν δεν ισχύει, βάλτε τον στην άκρη. Βάλε ένα 0 και συνέχισε. Κατανοητό. Γι' αυτό σας λέω ότι αν θέλετε μπορείτε να το μην βάλετε το false. Ναι, πες μου. Δεύτερη συνάρτηση δεν θα εμφανίσει τιμή false. Θα εμφανίσει. Κατά προεπιλογή θα εμφανίσει τιμή false. Εντάξει, αλλά αυτό εδώ το false δεν είναι απλά αν τι θα εμφανίσει. Είναι το τι θα κάνει. Αυτό το true και το false που γράφουμε είναι απλώς μία σύνοψη του τι θέλουμε να γίνει. Εντάξει, μπορεί να θέλουμε να γίνει κάτι άλλο, κάτι άλλο. Τώρα, όπως είπε η Γεωργία, θα πάμε στα παραδείγματα και θα το δείτε. Ορίστε. Όχι βέβαια, για οτιδήποτε. Για δεδομένα τα οποία περιέχουν αριθμούς, ημερομηνίες, κείμενο, λέξεις, ό,τι θέλετε εσείς. Οι έλεγχοι που κάνουμε δεν είναι ανάγκη να είναι αριθμητικοί. Εντάξει. Ναι. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά σου ξαναλέω τι θα γίνει. Το δεύτερο όρισμα περιγράφει το τι θα γίνει αν ο έλεγχος είναι αληθής. Αν εσύ θέλεις να τα μπερδέψεις, θα τα μπερδέψεις. Εντάξει, δηλαδή δεν σε πειράζει κανείς να βάλεις false. Κατανοητό. Άλλο. Για να δούμε λίγο παρακάτω. Για κοιτάξτε να δείτε τώρα κάτι. Δείτε λίγο, να αρχίσουμε λίγο τα παραδείγματα. Σε αυτήν εδώ πέρα την κατάσταση, κυρίες και κύριοι, λέμε ότι έχουμε μία τιμή στο κελί α2 και ελέγχουμε αν είναι θετική ή όχι, εντάξει, αν είναι μεγαλύτερη του 0. Βλέπετε τώρα εδώ ότι αντί να βάλουμε true και false, βάζουμε τις τιμές 1 και 0. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν μας απαγορεύει κανείς να αντικαταστήσουμε αυτό το true με οτιδήποτε. Ωραία. Με οτιδήποτε. Ορίστε. Αν κάνεις αριθμητικές πράξεις με λογικές τιμές, ναι. Έτσι όπως είναι το ίδιο. Αλλά μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, το γράψεις έτσι. Κοιτάξτε λίγο τώρα την αλλαγή. Εδώ βέβαια έχουμε αλλάξει και λίγο τον λογικό έλεγχο. Αυτό το οποίο βλέπετε να ακολουθεί το α2 είναι μεγαλύτερο ίσο. Προσέξτε λίγο γιατί η γραφή στον υπολογιστή από τη γραφή που ξέρουμε στην άλγεβρα και στον πίνακα των μαθηματικών είναι λίγο διαφορετική. Εντάξει. Επίσης, παραλείψτε σας παρακαλώ ένα πολύ συχνό λάθος. Μην τοποθετείτε κενό εδώ ανάμεσα. Βλέπετε που υπάρχει ένα μεγαλύτερο και ένα ίσον. Αυτά εδώ για το πληκτρολόγιο είναι 2 σύμβολα. Είναι μία φορά πατάμε το ένα πλήκτρο στο μεγαλύτερο και μία φορά το ίσον είναι ένα δεύτερο πλήκτρο. Κατανοητό. Όλο μαζί όμως, χωρίς κενό, είναι ένα σύμβολο. Είναι ο τελευταίος μεγαλύτερο ή ίσο. Όπως βλέπετε εδώ, αν η παράσταση είναι αληθής, ποια τιμή θα επιστραφεί? Το 1. Αν είναι ψευδής, το μείον 1. Κάτι άλλο. Εντάξει. Κατανοητό και αυτό, ότι μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτά τα πράγματα. Γενικά να ξέρετε ότι και το true και το false, στις απαντήσεις που δίνει η if με το λογικό έλεγχο, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο, ό,τι θέλουμε εμείς, εκ πέρα από τις προεπιλογές true και false. Αυτό εδώ τι θα κάνει τώρα? Καταρχήν είναι συντακτικά σωστό. Δηλαδή ο υπολογιστής θα διαμαρτυρηθεί.
Θυμάστε το προηγούμενο μάθημα, θα ξαναγυρίσουμε τώρα βέβαια στο λογιστικό φύλλο. Εντάξει, αυτός εδώ υπολογιστής έχει φορτωμένο το Microsoft Excel, οπότε θα δούμε λίγο και από αυτή την πλευρά τι γίνεται, όχι μόνο από τον OpenOffice. Αλλά θα διαμαρτυρηθεί, πιστεύετε, ο υπολογιστής? Οφείλει να διαμαρτυρηθεί, άσχετα το τι θα κάνει. Άσχετο τι θα εμφανεί. Οφείλει να διαμαρτυρηθεί. Δεν έχει κενό. Δεν χρειάζεται κενό εκεί πέρα. Πρέπει να είναι ενωμένα τα δύο σύμβολα. Και ό,τι γίνει έγινε. Έτσι, μπράβο. Τι θα αποδώσει λοιπόν αυτή η παράσταση? One way or another. Εντάξει. Πάντοτε θα δίνει true. Ό,τι και να βάλει στο α2 θα σου δίνει true. Σωστά. Πάντα, ό,τι και να βάλετε στην τιμή α2, θα σας δίνει true. Αυτού του είδους τα σφάλματα, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ κρυφά και πάρα πολύ δύσκολο να ανιχνευθούν σε μεγάλα προγράμματα και εδώ που γράφουμε λογιστικά φύλλα, σε μεγάλες αναλύσεις λογιστικών φύλων και σε πολύπλοκες παραστάσεις, εντάξει. Ο έλεγχος ότι ένα πράγμα πάει σωστά και ότι κάνει αυτά που του λέμε, δεν είναι απλή και εύκολη δουλειά. Πολλές φορές τέτοια κρυφά σφάλματα στην ιστορία των ηλεκτρονικών υπολογιστών λέγονται bugs. Bugs βγαίνει από το έντομο. Εντάξει. Μην γελάτε με την έκφραση. Ένα λέμε ότι ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή έχει έντομα μέσα, γιατί έτσι έχει συμβεί κάπου εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 40 σε έναν υπολογιστή που φτιάχνανε την εποχή εκείνη. Ξέρετε, οι υπολογιστές ήταν στα δωμάτια. Μεγάλη σε όγκο, εντάξει. Κάπου υπήρχε ένα ζουζούνι, εντάξει. Δεν ξέρω αν ήταν σκόρος ή όχι, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω ότι ήταν κάτι πιο μεγάλο. Εντάξει, ειλικρινά δεν ξέρω να σου πω περισσότερες λεπτομέρειες. Αν θέλετε, ψάξτε λίγο να μας το πείτε. Η αποσφαλμάτωση όμως τέτοιων λαθών, ωραία, ή αν θέλετε γενικά η εκδίωξη των ζουζουνιών από τα προγράμματα, λέγεται debugging, είναι τούτο εδώ. Μπορείτε να το δείτε σαν αποσφαλμάτωση ή κατά μερικού σαν εξφαλμάτωση. Εγώ προτιμώ το από. Λοιπόν. Και είναι από τις πιο δύσκολες εργασίες δουλεύοντας κανείς με προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Να διορθώνει δηλαδή τα σφάλματα. Θέλω να σας πω επίσης ότι ήθελες να ρωτήσεις κάτι. Πες μου. Το δεύτερο δεν μπορούμε να το βγάλουμε. Το δεύτερο. Το δεύτερο στο δεν μπορούμε να βγάλουμε. Θα είναι σαν να υπονοούμε φόρους. Όχι. Κοίταξε, τι εννοείς δεν μπορούμε. Τεχνικά μπορούμε. Μπορούμε να το βγάλουμε. Σαν τρίτο όρισμα, πάντα, το τρίτο όρισμα πάντα μπορούμε να το βγάλουμε. Εντάξει. Θα βγάλουμε εδώ πάλι το τιμή και να βάλουμε στο όρισμα. Όχι, όχι. Εδώ, ένα λεπτάκι λίγο να τελειώσει λίγο αυτό που θα σας πω για το debugging και θα σας πω. Γενικά για το debugging, κυρίες και κύριοι, να έχετε υπόψη στην εξής ρίση. Γράφουν ότι ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι σαν παγόβουνο. Αυτό που γράφει το πρόγραμμα, δηλαδή γράφεις τις εντολές όπως κάνουμε τώρα εμείς εδώ, που γράφουμε το if, το end, πώς το λένε, το not και τα λοιπά που έχουμε γράψει, είναι αυτό που φαίνεται και είναι έξω από το νερό της θάλασσας, εντάξει. Η διόρθωση των λαθών ενός προγράμματος είναι αυτό που δεν φαίνεται και όπως ξέρετε τα παγόβουνα κατά μεγαλύτερο μέρος είναι τι? Θαμμένα κάτω από. Ο σπουδαιότερος λοιπόν χρόνος και ο περισσότερος δαπανάται εκεί. Κάποιος ήθελε να κάτι να ρωτήσει. Ναι, πες μου. Δηλαδή ακόμα και άστο και λέει α2. Ναι. Πολύ ωραία ερώτηση. Τι πιστεύεις εσύ? Εγώ νομίζω δεν θα κάνεις τίποτα. Τίποτα. Α. Να το δούμε όμως σε λίγο. Α. Θα θυμηθείς να μου το ρωτήσεις. Πες μου λίγο το όνομά σου. Γρηγόρη. Θα μου το πεις λίγο που θα πάμε στο Excel σε λίγο. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω κυρίες και κύριοι. Πάμε στις άλλες επιστρεφόμενες τιμές που λέγαμε. Δείτε λίγο αυτό εδώ. Εδώ έχουμε μία περίπτωση όπου έχουμε λίγο περισσότερες πολύπλοκες παραστάσεις, όπου ακολουθούμε γενικά αυτό εδώ το σχήμα. Έχουμε δηλαδή ένα τύπο, μία συνάρτηση αν θέλετε F του Χ, η οποία μας λέει ότι αν το Χ είναι κάτω από τη μονάδα, δώσε μου το λογάριθμο του 1 δια Χ. Αν το Χ είναι μεγαλύτερο από τη μονάδα, ίσο, δώσε μου το λογάριθμο του Χ. Εντάξει, έχουμε δηλαδή μία συνάρτηση η οποία ελέγχει πρώτα το Χ και μετά μας δίνει μια επιστρεφόμενη τιμή. Αυτό εδώ μπορούμε να το πετύχουμε, όχι με το 1 και το 0 όπως είχαμε κάνει πριν με το true και το false, γιατί δεν το ζητούμενο μας αυτό. Εντάξει, δηλαδή δεν θέλουμε μονάχα να μάθουμε αν το Χ είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο της μονάδος. Είναι ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι με αυτό το Χ.
Αυτό λοιπόν μπορούμε να το αντικαταστήσουμε ως παράσταση ολόκληρη μέσα στο if. Προσέξτε βέβαια εδώ αυτό που πρέπει να σας πω είναι το εξής. Το σύμβολο ELEN που γράφουμε εδώ πέρα με τα κόκκινα γράμματα που σημαίνει ότι είναι συνάρτηση του Excel ή του OpenOffice, είναι συνάρτηση η οποία επιστρέφει το φυσικό λογάριθμο, τον επέριο λογάριθμο. Ωραία, θα μάθουμε λίγο σε ένα από τα επόμενα μαθήματα αρκετές τέτοιες συναρτήσεις, όπως τις ξέρουμε από τα μαθηματικά, λογαρίθμους, ημίτονα, συνημίτονα κτλ. Κτλ. Εντάξει, τετραγωνικές ρίζες, ύψος σε δύναμη και ούτω καθεξής. Συναρτήσεις με λίγα λόγια που κάνουν έτσι αλγευρικές πράξεις και παραστάσεις. Κατανοητό το τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Εδώ δεν μας ενδιαφέρει το απλώς το αληθές ή ψευδές. Μας ενδιαφέρει ότι και στη μία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση κάτι πρέπει να κάνουμε. Προσέξτε τώρα όμως, όταν η παράσταση αυτή είναι ψευδής και πάμε στο false και βρίσκουμε το λογάριθμο του α2, τα πράγματα είναι απλά. Προσέχετε όμως ότι στο τέλος υπάρχει μια διπλή παρένθεση. Καταλαβαίνετε ότι η εξωτερική παρένθεση κλείνει την παρένθεση που άνοιξε μετά το if και ότι η εσωτερική παρένθεση στο τέλος κλείνει την παρένθεση που άνοιξε μετά το ELEN. Υπάρχει αυτή η αντιστοίχηση, ωραία. Όταν, όταν ο έλεγχος είναι αληθής και παίρνουμε την πάνω περίπτωση εδώ στο μαθηματικό τύπο, βλέπετε ότι κάνουμε αναστροφή πριν βρούμε το λογάριθμο. Ωραία. Παρατηρείτε πώς το γράφουμε αυτό εδώ. 1 δι α2. Αυτό εδώ με την παρένθεση, αυτή η παρένθεση που έχει αυτό το α2, καταλαβαίνετε επίσης ότι είναι περιττή. Δεν είναι ανάγκη να τη βάλετε επειδή τη βάλαμε στη μία περιά. Κατανοητό αυτό. Δεν είναι λάθος να βάζετε τέτοιες παρενθέσεις, αλλά να ξέρετε ότι, να γνωρίζετε, καλό είναι ότι μη βάζετε και περιττές γιατί γίνεται δυσανάγνωστος ο κώδικας. Κατανοητό. Εδώ έχει μπει επίτηδες, σας λέω για τέτοια, για να κάνουμε αυτή την παρατήρηση. Το α2, αυτό που πρέπει να είναι μέσα σε παρενθέσεις, τώρα, θα το πιάσουμε λίγο, είναι τούτο εδώ. Κατανοητό. Ο λογάριθμος, η συνάρτηση λογαρίθμου είναι που πρέπει να ανοίξει και να κλείσει παρενθέσεις. Όχι το κελί α2. Αυτές οι παρενθέσεις, με λίγα λόγια, που βρίσκονται εδώ, αυτό και αυτό, δεν αφορούν το α2, εντάξει, αφορούν το λογάριθμο. Οπότε σε αυτήν εδώ πέρα την παράσταση είναι τι? Είναι περιττό. Ωραία. Σας το ξαναλέω, δεν είναι κακό να τις βάζετε, εντάξει, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος γιατί μετά γίνεται δυσανάγνωστο. Ωραία, πέρα από τις παρενθέσεις, όπως συγγνώμη λίγο, το μήνυμα που πρέπει να πάρετε από αυτήν εδώ τη διαφάνεια και από αυτήν εδώ την κουβέντα είναι ότι δεν είναι ανάγκη να επιστρέψουμε μετά από ένα λογικό έλεγχο true ή false 1 ή 0. Μπορούμε να επιστρέψουμε τι πράγμα? Κάποια άλλη αλγεβρική παράσταση. Βρες το λογάριθμο, κάνε εκείνο, κάνε τάλλο, κάνε το οτιδήποτε. Πες μου. Δεν έχει κάποιο λάθος. Πες μου, μπορεί. Άμα είναι λογικό το αν είναι. Δεν είναι λάθος η συνάρτηση, είναι ότι απλώς δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Ναι, μπορεί να είναι, δεν κάνει έλεγχο για το αν τι θα γίνει αν το χ είναι αρνητικό. Σαφώς. Σαφώς. Αν θα κάνουμε όμως και αυτό τον έλεγχο, θα περιπλακεί λίγο η κατάσταση. Σαφώς και είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε. Αν θέλουμε να είμαστε πλήρεις, εντάξει. Θα το δούμε τώρα αυτό λίγο αργότερα στα παραδείγματα που θα κάνουμε με την επίλυση εξισώσεων. Εκεί με τις διακρίνουσες, τους συντελεστές κτλ. Ορίστε. Όχι βέβαια. Σε ορίσματα που έχουν οι συναρτήσεις που γράφουμε στο Excel ή στο Calc, μόνο παρενθέσεις. Γενικά σε προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, μόνο παρενθέσεις. Οι αγγείλες ή τα άγκιστρα έχουν τελείως διαφορετική σημασία. Εδώ δεν μπαίνουν καθόλου, αλλά σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού έχουν άλλη σημασία, είναι άλλος συμβολισμός. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε λέει, στον πίνακα στο μαθηματικό, όπου περικλείουμε παρενθέσεις με άγκιστρα, αγγείλες κτλ. Εντάξει. Υπάρχουν απλά εσωτερικές και εξωτερικές παρενθέσεις. Προσέξτε γιατί εδώ δεν παίζει ρόλο και το μέγεθός τους. Για παράδειγμα, στον πίνακα μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη παρένθεση σε ένα κείμενο μιας εργασίας. Εδώ είναι όλες το ίδιο. Κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι, είναι ότι αυτές οι επιστρεφόμενες τιμές δεν οφείλουν πουδενή να είναι αριθμητικές. Μπορεί ανετότατα να είναι κάποιο άλλο μήνυμα, κάποια λέξη ή κάτιδήποτε άλλο. Με προσοχή όμως, εάν η επιστρεφόμενη τιμή είναι λεκτικό, κάποια λέξη δηλαδή, όπως εδώ η λέξη θετικός ή αρνητικός κτλ., θα πρέπει να περικλειστεί αυτό το λεκτικό μέσα σε εισαγωγικά. Εντάξει, μέσα σε διπλά εισαγωγικά. Αλλιώς θα είναι λάθος. Εντάξει και με αυτό. Επίσης, κυρίες και κύριοι, προσέξτε λίγο τώρα το εξής. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν θέλουμε να κάνουμε μόνο έναν έλεγχο
απομονωμένο, αλλά θα πρέπει να συνδυάσουμε διάφορους και διαφορετικούς λογικούς ελέγχους μεταξύ τους. Είτε με τη λογική σύζευξη, όπως είναι εδώ με το END, είτε με τη λογική διάζευξη που θα δούμε αμέσως παρακάτω. Εδώ θέλουμε να πάρουμε αληθές ως αποτέλεσμα όταν ταυτόχρονα δύο λογικοί έλεγχοι είναι αληθείς, όπως λέει εδώ πέρα με το END. Σε αυτή την περίπτωση, αν χρειαζόμαστε τη λογική σύζευξη, θα χρειαστούμε τη συνάρτηση END. Η συνάρτηση END ελέγχει δύο ή περισσότερες παραστάσεις και επιστρέφει true εάν είναι όλες true. Θα επιστρέψει false εάν τουλάχιστον μία από αυτές είναι false. Αυτή η συνάρτηση εδώ, το END, παίρνει μέχρι 30 ορίσματα. Μπορείτε δηλαδή μετά το β2 μεγαλύτερο του 0 να βάλετε ερωτηματικό, ένα τρίτο, ένα τέταρτο, ένα πέμπτο, ένα έκτο, μέχρι 30 λογικούς ελέγχους μπορείτε να κάνετε. Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση να ξέρετε ότι κάθε φορά που τερματίζετε ένα λογικό έλεγχο και πρέπει να βάλετε κάποιον άλλον, θα πρέπει να μην ξεχνάτε το ερωτηματικό. Εντάξει. Εδώ σας λέω όχι δύο, αλλά μπορεί η συνάρτηση να πάρει και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο. Σας το ξαναλέω ότι οι συναρτήσεις END που βγαίνουν από τη λογική σύζευξη θα επιστρέψουν true μόνο όταν όλοι οι ενδιάμεσοι έλεγχοι είναι τι πράγμα. True. Αν ένας από αυτούς, εντάξει, τουλάχιστον ένας, είναι false, τότε το αποτέλεσμα είναι false. Απορία εδώ. Προσέξτε λίγο τώρα. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πόσες παραστάσεις πια. Τρεις, εντάξει. Είναι τα ίδια όσα έχουμε πει και πριν, απλά μεγαλώνει το πλήθος των παραστάσεων. Ξανά θέλω να σας θυμίσω ότι αυτά που βλέπετε στον πίνακα τα παίρνω από την ιστοσελίδα του μαθήματος, όπως μπορείτε να τα πάρετε κι εσείς. Ναι, αν ακούγατε αυτά που λέγαμε το πρώτο πεντάλεπτο του μαθήματος, δεν θα είχαμε τώρα αυτά, εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι καλό να τα παίρνετε πριν έρθετε στο μάθημα. Να τα δείτε και γράφετε πάνω σε αυτά. Προφανώς και ο κάθε φοιτητής, ο κάθε αμφιθέατρο γράφει σημειώσεις, παρατηρήσεις κτλ. Δεν είστε οι πρώτοι που το κάνετε αυτό. Σε όλο τον κόσμο αυτό το πράγμα κάνουμε, εντάξει. Αυτά όμως εδώ, από πού τα έβγαλα εγώ, τι νομίζετε ότι είναι κρυφά. Ξέρετε από πού θα τα πάρετε. Υγεία και καλή καρδιά. Ε? Εάν, προσέξτε λίγο κάτι, εάν δεν καταφέρουμε να συνεννοηθούμε στο πρώτο πεντάλεπτο αυτά που σας λέω, εντάξει. Τι θα κάνουμε στα επόμενα. Διακοπή μισό λεπτό. Ο κωδικός δεν σου χρειάζεται για να πάρεις αυτά. Σου χρειάζεται για να κάνεις άλλα πράγματα που όντως δεν μπορείς. Αλλά τα έδειξα εγώ αυτά στο προηγούμενο μάθημα. Έδειξα αυτά. Τι γράφει εδώ πέρα. Αυτό το σάιντ είναι για πλάκα, είναι για αυτά. Εντάξει, δεν λέει ειδήσεις, δεν λέει τι έγινε χθες στα αθλητικά και τέτοια. Λέει αυτά. If, and, or, some, αυτά λέει. Ωραία. Πώς βρίσκουμε αυτό το site εδώ πέρα. Ε? Πώς βρίσκουμε αυτό το site εδώ. Τι έγραψα εγώ για να το βρω. Ή αν θέλετε να το γράψετε εδώ, γράψτε αυτό. Χρειάζεται κάτι άλλο. Όχι. Νάτος. Μην το ψάχνετε. Το γιατί ο. Προστί το. Λοιπόν, ορίστε. Αυτό εδώ το έχεις δει. Εδώ μέσα είναι όλα. Αυτά που κάνουμε τώρα είναι αυτό εδώ. Το βλέπεις. Θα τα ψάξετε σιγά σιγά, μην αγχώνετε, θα τα βρείτε, εντάξει. Αυτό το οποίο συζητάμε τώρα είναι αυτό εδώ. Λογικές συναρτήσεις του τάδε. Και έχει όλα αυτά τα παραδείγματα. Με την ευκαιρία να σας εξηγήσω λίγο το εξής, ότι αυτό το κομμάτι του μαθήματος που κάνουμε σήμερα, που λέγεται παραδείγματα με το Excel Calc, που χρησιμοποιούν λογικές συναρτήσεις κτλ. Εντάξει, έχει να κάνετε όλα αυτά εδώ. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ.
Το πρώτο είμαστε ακόμα. Εντάξει, τα υπόλοιπα είναι ασκήσεις, είναι δική σας δουλειά. Αν προλάβουμε, θα λύσουμε μερικές. Εντάξει, και life goes on. Μην μου λέτε δεν ξέρω, δεν κάνω, δεν δείχνω κτλ. Κατανοητό. Είστε 18 χρονών όλοι. Είναι κανείς που είναι κάτω από τα 18. Εντάξει. Πολύ κάτω από τα 18. Όχι. Λοιπόν, κάτω από τα 17 όχι, ε. Λοιπόν, δεν μπορείτε να μου λέτε τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν φτάνει που ψηφίζετε στις εκλογές και βγάζετε αυτές τις πανάθλιες κυβερνήσεις που μας κυβερνάνε τόσα χρόνια. Κάθεστε και μου λέτε δεν μπορώ να βγάλω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι, συνειδητοποιήστε τα πάντα, τον κόσμο γύρω σας. Πάμε λοιπόν εδώ, το είπαμε αυτό εδώ πέρα, είμαστε εδώ. Κάτι διαφορετικό από τη λογική σύζευξη, αλλά όχι τελείως, κάνει η λογική διάζευξη όπως καταλαβαίνετε. Η λογική διάζευξη παίρνει επίσης ως ορίσματα πολλές λογικές παραστάσεις, θα επιστρέψει όμως true, όχι όταν όλες είναι true, όλα τα ορίσματα, αλλά τουλάχιστον ένα. Προσέξτε λίγο τη διαφορά. Είναι άλλο το και, άλλο το ή. Εντάξει, η συνάρτηση or εκτελεί τη λογική διάζευξη και αποδίδει τι πράγμα, true, όταν ένα από τα ορίσματα αποδώσει true. Αν ένα από αυτά εδώ, ή αυτό, ή αυτό, ή αυτό, εντάξει. Εάν ένα είναι true, άσχετα το τι κάνουν τα υπόλοιπα, η συνάρτηση or θα αποδώσει τι πράγμα. True. Αλλιώς θα αποδώσει false. Για να αποδώσει false η συνάρτηση or, η λογική διάζευξη, θα πρέπει όλη η λογική έλεγχη, όλα τα ορίσματα να είναι τι. False. Ούτε ένα να μην είναι true. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα λίγο εξάσκηση. Ας τα δούμε λίγο ένα-ένα. Μπορεί κανείς να μου πει τι θα αποδώσει το ένα. Κοιτάξτε, για να μου πείτε νούμερο ή true, false κτλ. Πρέπει να ξέρετε τι έχουν μέσα τα κελιά α2 κτλ. Οπότε πρέπει να μου πείτε μια περίπτωση. Τι κάνει δηλαδή η παράσταση ένα, πες μου. Αν είναι και το α2 και το β2 φυσικά, ναι. Όχι. Τι κάνει. Όχι. Μομέντο. Μομέντο. Δεν μπορούμε να το βρούμε τώρα, αλλά θέλω να σας... δεν μπορώ να το βρω τώρα, εντάξει. Θέλω να σας πω λίγο το εξής. Υπάρχει μια διαφήμιση, υπήρχε μάλλον, εντάξει. Δεν ξέρω τώρα, να σας πω λίγο την αλήθεια, τον τελευταίο χρόνο δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση, οπότε δεν έχω ιδέα. Αλλά παλιά που έβλεπα λίγο, έβλεπα κυρίως διαφημίσεις. Λοιπόν, υπάρχει μια διαφήμιση, νομίζω διαφημίζει μια τηλεφωνική εταιρεία, εντάξει. Δείχνει δύο ναυαγούς, έναν άντρα και μια γυναίκα, οι οποίοι έχουν αποκοπεί από το σύμπαν, δεν έχουν κανέναν τρόπο επικοινωνίας, εντάξει, και μένουν μόνοι τους στο νησί και περιμένουν κάποιο καράβι, να σαν το Ροβισό να κρούσουν, να έρθει να τους πάρει, εντάξει. Κάποιο, πώς το λένε, από αυτά τα βράδια που έχει περιγράψει ο Τσιτσάνης, αυτό το ακρογιαλιές δειλινά, οι δύο αυτοί χαμένοι στον ωκεανό κάθονται στην παραλία και η κοπέλα προσπαθεί να πλησιάσει τον άντρα και του λέει διάφορα γλυκόλογα. Αυτό, εκείνο, τι ωραία που είναι η νύχτα, το φεγγάρι και τέτοια. Εντάξει, την περίφημη φράση «Εμπελίσιμα στα σέρα», που όποιος ξέρει ιταλικά τι σημαίνει, «Εμπελίσιμα στα σέρα». Ορίστε. Πολύ ωραία σήμερα, εντάξει. Ο άντρας της υπόθεσης τι καταλαβαίνει με το «Εμπελίσιμα στα σέρα». Είναι πολύ ωραία, όχι στις σέρες, στα σέρας. Εντάξει.
Δυστυχώς, εγώ παρόλο που κατάγομαι από τις Σέρρες, δεν έχω μάθει αυτή τη σεραίκη προφορά. Δεν ξέρω αν είναι κανείς από εκεί και μπορεί να το πει καλύτερα αυτό το παχύσι που έχουν αυτό το γαλλορωσικό Σέρρας. Λοιπόν, καταλαβαίνει ότι η κοπέλα του μου λέει και τις Σέρρες και του απαντάει: ναι, είναι πολύ ωραία στα Σέρρες, έχω πάει και φαντάρος. Εντάξει, καταλαβαίνει ότι μεταξύ τους υπάρχει ένα χάσμα επικοινωνίας. Μπράβο. Καταλαβαίνει ότι είμαστε στην ίδια κατάσταση. Πάρα πολύ ωραία. Τι θα κάνουμε γι' αυτό? Θα πάμε παραλία. Κάτι καλύτερο? Κάτι καλύτερο από την παραλία? Ορίστε. Ακούστε να σας πω λίγο κάτι, κυρίες και κύριοι. Πέρα από τα ανέκδοτα για τις παραλίες και τις τηλεφωνικές εταιρείες και τις Σέρρες και τα λοιπά. Τα Σέρρα, συγγνώμη. Λοιπόν, δεν ερχόμαστε για πλάκα εδώ. Ούτε εγώ ήρθα για πλάκα, εντάξει. Θέλω να πιστέψω ότι γενικά έχω πολύ περισσότερα πράγματα να κάνω από το να έρχομαι να σας λέω ανέκδοτα για διαφημίσεις εδώ πέρα, εντάξει. Και το χαριτολόγημα που είπαμε δεν νομίζω να συμβεί και πολλές φορές στο μέλλον, αλλά πρέπει να το εκλάβετε ως καμπανάκι, εντάξει. Εφόσον κάνατε τον κόπο να μετακινηθείτε από να αφήσετε το ωραίο σας κρεβατάκι και να έρθετε εδώ μέσα, λοιπόν, να ξοδέψετε τα λεφτά του εισιτηρίου κτλ. Εντάξει. Πρέπει να είμαστε λίγο αποφασισμένοι για το τι κάνουμε. Κατανοητό ότι δεν ερχόμαστε, στο ξαναλέω, για πλάκα. Ασφαλώς και θα λέμε πλάκες, εντάξει. Μπορεί και εγώ να σας λέω πώς το λένε τέτοια πράγματα ή και εσείς να έχετε το θάρρος να λέτε. Δεν υπάρχει, συγγνώμη, κάτι που να σας αποτρέψω γι' αυτό. Δηλαδή, δεν σας ζητάω σοβαροφάνεια με λίγα λόγια. Κατανοητό. Λοιπόν, εάν επίσης έχετε να πείτε κάτι αστείο που πιστεύετε ότι θα γελάσουμε όλοι και τα λοιπά, να το πείτε. Το γέλιο είναι ένα πάρα πολύ καλό πράγμα στον άνθρωπο. Εντάξει, όχι μόνο σε μένα και σε εσά, αλλά σε όλους τους ανθρώπους. Από εκεί και μετά όμως πρέπει να ξέρουμε λίγο, να έχουμε λίγο συνείδηση του τι κάνουμε εδώ μέσα. Ωραία. Προσπαθήστε λοιπόν να κάνετε βήματα έτσι ώστε αυτό το χάσμα επικοινωνίας να εκλείψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Σας τα έχω πει από το πρώτο λεπτό που μίλησα ότι ο σπουδαιότερος λόγος αποτυχίας των ανθρώπων, των Ελλήνων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο, είναι το ότι κρατάνε ακόμα τα μυαλά του Λυκείου, αυτής της καταστροφής της ανθρωπότητας που λέγεται Ελληνικό Λύκειο. Εάν το ξεπεράσετε αυτό γρήγορα, το αφήσετε πίσω σας, εντάξει, ως ένα ατύχημα της ανθρωπότητας, εντάξει, συνολικά, εντάξει, τα πράγματα κάπως θα βρουν το δρόμο τους. Θα πάτε κι εσείς σε έναν δρόμο στον οποίο βρίσκονται όλοι οι υπόλοιποι φοιτητές σε όλο τον κόσμο, που κάποιοι είναι καλοί, κάποιοι είναι μέτροι, κάποιοι λίγο βαριούνται, κάποιοι τρέχουν πάρα πολύ γιατί και είναι τέλος πάντων κατά πολύ πιο, αν θέλετε, επιμελείς και φανατικοί με τη μάθηση από τους υπόλοιπους και ούτω καθεξής. Μην μένετε όμως αυτά που ξέρατε χθες. Σας το ξαναλέω, είναι καταστροφή. Όταν λοιπόν σας δίνω εγώ μια διεύθυνση εδώ πέρα για κάτι, δεν σας την έδωσα για πλάκα. Κατανοητό. Δεν μπορείτε να μου λέτε δεν έχω, δεν κάνω, δεν έχω. Είμαστε στην Ελλάδα του 2013. Δηλαδή οι άλλοι αυτοί που ζουν στο Πακιστάν και στην Ναμίμπια, πώς νομίζω ότι τα καταφέρνουν? Γιατί δεν τους λένε, γιατί δεν λένε στον καθηγητή τους, α, δεν ξέρω ποιο είναι το site του μαθήματος. Και μιλάμε για το Πακιστάν, την Ναμίμπια, τη Γουινέα και δεν ξέρω κι εγώ και την Τανζανία. Γιατί δεν τα λένε αυτά αυτοί και τα λέτε εσείς, δεν ντρέπεστε? Υγεία και καλή καρδιά, βέβαια, εντάξει. Δεν σας τα λέω αυτά για να σας χαλάσω την ημέρα και την εβδομάδα, εντάξει. Πάμε πάλι εδώ. Τι θα επιστρέψει το ένα? Πες το. Ορίστε. Όχι. Πες το. Δηλαδή, πες μου και το α και το β. Ναι. Ναι. Όχι. Πες το. Μπράβο. Ένα από τα δύο. Γιατί και τα δύο? Γιατί και τα δύο δεν έχει όρο? Δεν έχει μέσα στο ή δεν έχει όρο? Γιατί μου λέτε και τα δύο? Τόση ώρα μισή ώρα δεν και αυτό το πράγμα, θα λέγαμε. Μην μου λέτε αυτό το εμπελίσιμα στα Σέρρα. Εντάξει. Εγώ το ξέρω ότι είναι ωραίες Σέρρες. Δεν είναι θέμα αυτό. Λοιπόν, το δύο τι θα επιστρέψει? Πες το. Ναι. Όχι. Το κενό μπορείς σαφέστατα να το βάλεις εάν νομίζεις ότι θα σε βοηθήσει να διαβάσεις, να γράψεις καλύτερα τον τύπο. Εντάξει, ο υπολογιστής θα σβήσει όλα τα κενά και θα το πάρει έτσι. Αλλά δεν είναι λάθος να το βάλεις, εντάξει. Ή αν το διαβάσεις, για παράδειγμα, αν εδώ είχε κενό, δεν θα ήταν πάλι λάθος. Αλλά δεν χρειάζεται. Πες μου. Για το δύο. Αν ένα από τα δύο μέσα στην παρένθεση είναι αλφής. Ναι. Τότε θα βάλεις πέντε. Όχι.
Και τι έγινε. Τι θα εμφανίσει το 2, πες το. Όχι. Πες το. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει μια παράσταση, να πλησιάσουμε ένα ρυθμό με μια παράσταση. Μπορεί. Οι παραστάσεις αποδίδονται, θα αποδώσουν true ή false, που αντιστοιχεί στο 1 και στο 0. Και με μυαλό στο μάθημα. Πες το. Αν ένα από τα δύο ήταν... Όχι. Πες το. Όχι. Κοντά είσαι, αλλά όχι. Πες το. Δεν θέλω να βάλω συνάρτηση. Πες το. Αν ένα από τα δύο είναι αλληλής, θα εμφανίσει 25. Θα εμφανίσει. 25. Όχι. Πες το. Όλα έχουν σχέση. Το ένα με το δύο όχι. Το δύο είναι ανεξάρτητο, ναι. Ναι. Αν δεν είναι κανένα θετικό, τι θα κάνει. Μηδέν. Πάλι θα πολλαπλασιάσει. Βλέπετε ένα πολλαπλασιασμό. Ο πολλαπλασιασμός θα γίνει ανεξάρτητο του θα δώσει το όρο. Δεν θα παλήφεται ο πολλαπλασιασμός. Δεν λέει πουθενά ότι αν αυτό μην κάνεις πολλαπλασιασμό, δεν έχει αστεράκι. Το αστεράκι δεν κάνει πολλαπλασιασμό. Θα τον κάνει τον πολλαπλασιασμό, βρέξει, χιονίσει. One way or another. Εντάξει. Έτσι κι αλλιώς θα πολλαπλασιάσει. Θα πολλαπλασιάσει από τη μία μεριά το 5 και από την άλλη τι. Ή 1 ή 0. Επομένως τι θα σας δώσει. Ή 5 ή 0. Ναι. Σε όλες τις παραστάσεις, αν είναι true ή false, πάντα θα βγάζει τον αριθμό. Σωστά, δηλαδή δεν μπορεί να βγάλει true ή false. Ή θα βγάλει 1 ή 0. Δεν σε κατάλαβα καλά. Δεν σε ακούω. Δεν σε ακούω. Στην παράσταση μέσα στο β2, όλη η παράσταση μπορεί να βγει ή true ή false. Ποτέ δεν θα δούμε γραμμένο το 5 τη true. Κάπου δεν μπορώ να σε ακούσω καλά, συγγνώμη. Έχει φασαρία, τι είναι. Λοιπόν, η παράσταση όμως μπορεί να είναι ή true ή false. Σωστά. Είναι σωστό να δούμε γραμμένο 5 επί true ή 5 επί false. Δεν θα δεις 5 επί true. Αυτό το true που επιστρέφεται ως λογική τιμή αντιστοιχεί στη μονάδα. Εντάξει. Το true ως λέξη είναι λέξη. Το true ως λογική τιμή είναι μονάδα. Εντάξει. Το 3 τι θα επιστρέψει. Το 3. Πες το. Αν είναι ποιο. Όχι. Πες το. Αλλιώς 3. Σωστά. Το 4 τι θα επιστρέψει. Δεν το είπα εγώ. Να με συγχωρέσετε πάρα πολύ κυρίες και κύριοι, αλλά πρέπει να κάνετε ησυχία εδώ μέσα. Εάν δεν καταφέρουμε επίσης αυτό το πρώτο στάδιο, δηλαδή αν έχω να κάνω με ανθρώπους οι οποίοι είναι αχαρακτήριστης, πώς το λένε, παιδείας, για να μην πω τίποτα άλλο, και δεν καταλαβαίνουν ότι μέσα στο θέατρο κάνουμε ησυχία για να ακούμε ο ένας τον άλλο, και ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που έχουμε να κερδίσουμε από την παρουσία μας στο πανεπιστήμιο, θα σας το ξαναλέω, υγεία και καλή καρδιά. Εγώ δεν θα επαναλάβω, όχι. Θες να το ξαναπείς, τι θα κάνει το 3. Αλλιώς 3. Πες το. Το 4. Βέβαια. Αν η συνθήκη με το είναι αληθής, τότε θα εμφανίσει 5. Ενώ αν είναι ψευδής, θα εμφανίσει 3. Η συνθήκη με το όρο αναλύεται σε κάτι άλλο. Πες μας αυτό που αναλύεται. Αν το β2 είναι αληθής. Μπράβο, μην δυσκολεύεσαι να πεις ή, πες ή. Αν ή αυτό ή αυτό είναι θετικό, το 4. Θα κάνει τον πολλαπλασιασμό 2×1. Τον πολλαπλασιασμό, το ξαναλέω, θα τον κάνει έτσι και αλλιώς. Δεν λέει το αστεράκι αυτό εδώ, δεν είναι πουθενά μέσα σε if. Εφόσον υπάρχει εδώ 2 επί, θα κάνει 2 επί. Δεν θα κάνει διαφορετικό. Χαίρομαι πολύ ότι θα είναι διαφορετικό. Αλλά μη μου λες αν πολλαπλασιασμός. Ωραία, θα πολλαπλασιάσει. Το 2. Με το αποτέλεσμα της συνθήκης.
με το αποτέλεσμα της λογικής διάζευξης αν το α2 ή το β2 είναι θετικό και θα προσθέσει το 3. Αποτέλεσμα της λογικής διάζευξης μπορεί να είναι true ή false και αποδίδεται σε είτε 1 ή 0. Με λίγα λόγια, οι πιθανές τιμές που έχει το 4 είναι ποιες. 2 επί 1 συν 3 πόσο κάνει. 5. 2 επί 0 συν 3. 3. Άρα θα κάνει πάνω κάτω ακριβώς το ίδιο με το 3. Όταν λοιπόν σκεφτείτε αυτό που σας λέω, σας δίνω δύο παραστάσεις, αυτή και αυτή, είναι ισοδύναμες ή όχι. Τι θα μου πείτε? Ήταν ένα μικρό καράβι. Αυτά θα μου πείτε, ε? Ναι, λέ, πες κι άλλα βέβαια. Πες κι άλλα. Αυτές οι δύο παραστάσεις είναι ισοδύναμες. Ρωτάω, είναι ισοδύναμες, ναι, πες το. Ναι είναι. Απλά φέρτε τον εαυτό σας στη θέση, πέρα από αυτά που ακούτε από μένα, να κρίνετε από μόνοι σας αν είναι ή δεν είναι. Αυτό είναι το ζητούμενο, κυρίες και κύριοι. Εδώ, σε αυτό το καράβι είμαστε, σε αυτό το ταξίδι πηγαίνουμε. Πάμε λίγο στο 5. Τι θα κάνει το 5, πες μας. Αν ένα από τα δύο είναι μικρότερο του μηδενός, θα εμφανίσει το άθροισμά τους, εντάξει. Ωραία, εδώ που η πράξη, αυτό το συν, επί και τα λοιπά, είναι μέσα στο if, μπορούμε να το πούμε έτσι όπως ακριβώς, θυμίστε με λίγο το όνομά σου, φίλε. Πώς? Γιώργος. Όπως είπε ο Γιώργος, εντάξει. Εδώ που έχουμε αυτό το if, θα κάνουμε αυτή τη δουλειά. Θα πούμε δηλαδή ότι αν αυτό τότε κάνει πολλαπλασιασμό, αν το άλλο κάνει τι? Πρόσθεση. Και ούτω καθεξής. Το 6. Πες το. Αν υπάρχει κάτι στο α2, δεν θα εμφανίσει κανένα, δεν υπάρχει κανένα. Εάν το α2 δεν είναι μόνο αν υπάρχει κάτι, εάν αυτό που υπάρχει αποτιμηθεί σε true. Αν για παράδειγμα το α2 έχει την τιμή του 0, τι θα εμφανίσει? 0. Εντάξει. Αν αυτό που υπάρχει μπορεί να αποτιμηθεί σε true, τότε εμφάνισε το 1, αλλιώς εμφάνισε το 0. Ή ισοδύναμα τούτο εδώ. Εντάξει. Αυτό εδώ, συγγνώμη λίγο, αυτό, όχι ισοδύναμα, αυτό εδώ, λάθος το είπα, αυτό εδώ δεν είναι ισοδύναμο με αυτό εδώ. Εντάξει. Εδώ απλά νομίζω ότι καταλήγουμε από εκεί που είχαμε έρθει. Ωραία. Το 6 σας το ξαναλέω, λέει ότι αν αυτό που υπάρχει στο α2 μπορεί να αποτιμηθεί σε true. Γιατί μπορεί να είναι κάτι άλλο που είναι false. Ωραία. Λοιπόν... Ένα τελευταίο πράγμα που θα πούμε, κυρίες και κύριοι, για τις συναρτήσεις, νομίζω ότι το έχετε ήδη καταλάβει, όπως για παράδειγμα στα παραδείγματα που έχουμε δώσει εδώ, είναι ότι μπορούμε να κάνουμε εμφόλευση, ότι δηλαδή μέσα σε μία συνάρτηση μπορούμε να βάλουμε τι? Μία άλλη συνάρτηση, μία άλλη και το καθεξής. Έτσι ακριβώς, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να κάνουμε με την ίδια συνάρτηση, όπως εδώ είναι if. Για παράδειγμα, η παράσταση που έχω γράψει εγώ εδώ ελέγχει αυτό την τιμή που βάζουμε στο α2 και τι επιστρέφει. Θα επιστρέψει τώρα πια τρεις τιμές. Μία από τρεις, όχι μία από δύο, εντάξει. Ή θετικός, ή αρνητικός, ή μηδέν. Ανάλογα με το τι είναι. Αλλά προσέξτε λίγο τη σειρά με την οποία γίνονται οι έλεγχοι. Ο πρώτος έλεγχος που θα γίνει είναι ποιος. Αν α2 είναι θετικός. Δεν θα γίνει ο μέσα που λέει αν α2 είναι μικρότερος του μηδενός, εντάξει. Θέλω να σας τονίσω το εξής, ότι εάν έχετε εμφόλευση τέτοιων συναρτήσεων, όπως είναι η συνάρτηση if, οι έλεγχοι εκτελούνται από έξω προς τα μέσα. Κατανοητό. Πρώτα θα εκτελεστεί αυτός που είναι εξωτερικά, εδώ δηλαδή αυτό το α2 μεγαλύτερο του μηδενός, και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Ωραία. Αν αυτή η παράσταση είναι αληθής, αποδόση true, τότε το μήνυμα που θα τυπωθεί είναι ποιο? Θετικός. Και ο επόμενος έλεγχος θα εκτελεστεί? Όχι, θα σταματήσει εκεί. Σημειώστε το λίγο και αυτό εδώ, ότι στην εμφόλευση των συναρτήσεων if, η εκτέλεσή του σταματάει στο πρώτο true. Δεν θα πάει παρακάτω. Αν δηλαδή φτάσουμε εδώ και τυπώσει θετικός, δεν θα πάει παρακάτω. Ό,τι και να γράφετε παρακάτω δεν παίζει κανένα ρόλο. Δηλαδή θα σταματήσει ο έλεγχος για τη συγκεκριμένη βέβαια περίπτωση. Λέω ότι στην περίπτωση που έχουμε εμφόλευση συναρτήσεων if, η εκτέλεσή τους θα σταματήσει στον πρώτο έλεγχο που θα αποδώσει true. Και η σειρά με την οποία εκτελούνται οι έλεγχοι είναι από έξω προς τα μέσα.
Εντάξει, σαν να ανοίγουμε κάτι δηλαδή και έχει μέσα κάτι άλλο, κάτι άλλο, κάτι άλλο και το καθεξής. Πρώτα βλέπουμε το εξωτερικό. Ορίστε. Μπορούμε να κάνουμε συνεχόμενα αυτό. Για να δούμε για παραπάνω αρχή. Ορίστε. Πόσα if μπορούμε να βάλουμε σε ένα άλλο if. Ναι. Θα το δεις τώρα. Όχι, επάπειρο δεν μπορούμε να το κάνουμε. Υπάρχει όριο. Εντάξει και με αυτό. Τώρα προσέξτε λίγο κάτι άλλο. Μπορείτε να σκεφτείτε και να μου δώσετε είτε στο εργαστήριο στην κυρία Αρετή Πανούση, είτε σε μένα στο άλλο μάθημα, το ίδιο πράγμα που κάνω εδώ. Έναν έλεγχο δηλαδή που λέει ότι ένας αριθμός είναι ή 0 ή θετικός ή αρνητικός, αλλά με άλλη σειρά των ελέγχων. Να μην ελέγχω πρώτα το α2 μεγαλύτερο του 0, αλλά να ελέγξω πρώτα αν είναι αρνητικός ή να ελέγξω πρώτα αν είναι ίσον. Σκεφτείτε το και κάντε το. Εντάξει. Το ίδιο πράγμα σαν αποτέλεσμα θα πρέπει να βγάζει, αλλά με διαφορετική σειρά τον if. Να βγάλει θετικό, αρνητικό ή 0 ανάλογα με το τι έχει το α2, αλλά γράφοντας τη σειρά τον if αλλιώς. Βλέπεις ότι εδώ έχουμε έναν έλεγχο μεγαλύτερο και έναν έλεγχο μικρότερο. Το 0 το ελέγχουμε πουθενά. Όχι, το παίρνουμε σαν false από τους δύο ελέγχους. Το ίδιο αποτέλεσμα μπορούμε να πάρουμε αλλάζοντας τη σειρά των ελέγχων. Για παράδειγμα, μπορούμε να ελέγξουμε πρώτα το αρνητικό ή να ελέγξουμε πρώτα το ίσον. Εντάξει, να κάνει την ίδια δουλειά σαν αποτέλεσμα, αλλά με διαφορετική σειρά. Τώρα, πάνω σε αυτό που ρώτησες, φτάνουμε μέχρι ποιο επίπεδο? Το 7. Που σημαίνει ότι μπορούμε να βάλουμε 7 if τη μία μέσα στην άλλη. Εντάξει, είναι σαν αυτά τα ρώσικα κουκλάκια, όπως τα ξέρετε, τις ματρόσκες. Εντάξει. Ματρόσκες βέβαια μπορείτε να βρείτε και 9 τη μία μέσα στην άλλη, αλλά οι καλές και διάσημες έχουν 7. Υπάρχουν βέβαια και με 3 και με 5, δεν ξέρω όσα θέλετε. Εντάξει. Ή δεν ξέρω που έχει φτάσει η ρώσικη βιομηχανία πάνω σε αυτό το επίπεδο. Αλλά θέλω να σας πω ότι γενικά στους ελέγχους πρώτα βλέπουμε τον εξωτερικό, μετά τον εσωτερικό, μετά τον πιο εσωτερικό και ούτω καθεξής. Εντάξει. Κατά παράδοση επίσης, κυρίες και κύριοι, και για τη δική σας καλή εκπαίδευση, θέλω να σας πω ότι παρόλο που μπορείτε να φτάσετε μέχρι το 7ο επίπεδο, μην πηγαίνετε μετά το 3ο. Εάν δηλαδή χρειαστεί να βάλετε και 4ο και 5ο επίπεδο ελέγχων, συγγνώμη, κάπως θα πρέπει να το ξανασχεδιάσουμε το πράγμα και το πώς γράφουμε τον κώδικα, έτσι ώστε να μπορείτε να τα καταφέρετε λίγο καλύτερα και πιο αποδοτικά, εντάξει. Θα κάνουμε λίγο τώρα, για όσο χρόνο μας μένει, κάποιες, δεν ξέρω, 1-2 ασκήσεις. Αυτό που θέλω να σας πω, τελειώνοντας αυτή τη διάλεξη, είναι λίγο το εξής για αυτό που είπατε με την ιστοσελίδα του μαθήματος και τον κωδικό. Πρώτον, το σημαντικότερο όλων, κυρίες και κύριοι, είναι ότι έχει ανοίξει η βιβλιοθήκη. Για να βγάλετε κάρτα δανειστική στη βιβλιοθήκη, σίγουρα θα χρειαστείτε αυτή την εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο, αριθμό Μητρώου δηλαδή και τέτοια πράγματα, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχετε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, εντάξει. Επισκεφτείτε τη βιβλιοθήκη, μάθετε πού είναι τι, βιβλία, υπολογιστές, αναζήτηση, φωτοτυπίες, δωμάτια, αναγνωστήρια κτλ. Πού είναι τα βιβλία που σας ενδιαφέρουν, πού είναι τα βιβλία σχετικά με τα μαθήματά σας, πού είναι τα βιβλία που έχετε κάποιο γενικό ενδιαφέρον να τα ασχοληθείτε μαζί τους. Η βιβλιοθήκη επίσης πέρα από τα βιβλία έχει μια τεράστια συλλογή από ηλεκτρονικές πηγές, από βιβλία, σημειώσεις κτλ. Δηλαδή, οι οποίες είναι προσβάσιμες κατά κύριο λόγο σίγουρα μέσα από κάποιον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά πολλά από αυτά δεν μπορείτε να τα πάρετε έξω από το πανεπιστήμιο. Δηλαδή, για να πάρετε για παράδειγμα κάποιο αρχείο ή κάποιο βιβλίο, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι σε υπολογιστή που είναι μέσα στο πανεπιστήμιο. Αν το πάρετε, μετά κάντε το ότι θέλετε, εντάξει. Αλλά η βιβλιοθήκη δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία είναι στα ράφια, έχει και πάρα πολλά άλλα ηλεκτρονικά βιβλία. Εντάξει. Μάθετε λίγο για αυτά εδώ τα πράγματα και προσαρμόστε λίγο το πρόγραμμά σας έτσι ώστε να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2-3 καλές επισκέψεις στη βιβλιοθήκη την εβδομάδα. Στο μάθημα το δικό μας θα χρειαστούμε αρκετά μεγάλη βιβλιογραφία. Οπότε καλό είναι να εξοικειωθείτε λίγο με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης. Στη συνέχεια, πληροφορηθείτε λίγο αν θα πάτε από την άλλη αίθουσα για το επόμενο μάθημά σας, για τις ώρες εργαστηρίου στις οποίες μπορείτε να πάτε και να κάνετε εξάσκηση κτλ. Εντάξει. Σας υπενθυμίζω, όπως σας είχα πει και στο πιο προηγούμενο μάθημα, ότι οι ώρες γραφείου που έχω είναι κάθε Τρίτη 3 με 4 και κάθε Παρασκευή 11 με 1 για οτιδήποτε χρειαστείτε. Εναλλακτικά, τώρα που είναι ακόμα αρχή το πράγμα, είτε τελειώνοντας το μάθημα, είτε σε αυτές τις ώρες γραφείου, ρωτήστε τα πάντα έτσι ώστε να μπορέσουμε γρήγορα να γνωριστούμε και να καλύψουμε αυτό το επικοινωνιακό κενό. Εντάξει.
Θα σας δείξω, θα σας βάλω επίσης και το σύνδεσμο με αυτό το βιντεάκι που σας έλεγα με το εμπελίσιμα στα σέρα, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε λίγο καλύτερα. Τώρα, θα συνεχίσουμε κυρίες και κύριοι κάνοντας 2-3 παραδείγματα όσο προλάβουμε για τα περίπου 15 λεπτά που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας, για να χρησιμοποιήσουμε, χρησιμοποιώντας αυτές τις συναρτήσεις, και θα λήξουμε εκεί πέρα. Εντάξει, το μάθημα έχετε υπόψη, θα τελειώσει και 20. Λοιπόν, παράδειγμα νούμερο 1, κυρίες και κύριοι. Για κοιτάξτε λίγο. Θα χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση if, όπως την έχουμε κάνει, όπως την έχουμε μάθει, για να λύσουμε την πολύ γνωστή σας εξίσωση α-β ίσο με το 0, την πρωτοβάθμια εξίσωση δηλαδή. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, η συνάρτηση if χρειάζεται για ποιο λόγο? Για να ελέγξουμε τους συντελεστές αυτής της εξίσωσης. Αν δηλαδή η εξίσωση, εκτός από το να έχει μια απλή αριθμητική λύση, μπορεί να πιθανά να είναι τι? Αδύνατη ή αόριστη, έτσι δεν είναι? Για να μεγαλώσουμε λίγο εδώ το δείγμα μας. Κοιτάξτε λίγο τι κάνουμε. Όχι, είναι too much. Κοιτάξτε λίγο τι κάνουμε. Η εξίσωση που έχουμε να λύσουμε τη βλέπετε στον πίνακα. Είναι το α' στην β' ίσο με το 0. Ωραία. Θα χρησιμοποιήσουμε δύο κελιά. Εδώ χρησιμοποιώ το κελί ε7 και ε8 για να εισάγω τις τιμές του α και του β. Προσέξτε λίγο τη μετατροπή, κυρίες και κύριοι. Αυτό που ονομάζουμε στην άλγευρα συντελεστής, σε ένα υπολογιστικό πρόγραμμα όπως είναι τούτο εδώ, γίνεται πια κελί. Κατανοητό? Αν λοιπόν το κελί είναι αυτό εδώ, η τιμή του α δηλαδή μπαίνει στο κελί ε7, όχι εδώ, αυτό απλά το χρησιμοποιώ για να έχω έναν οδηγό που θα βάλω το α. Ωραία. Αν λοιπόν η τιμή του α είναι εδώ και η τιμή του β είναι εδώ, πείτε μου για παράδειγμα μια τιμή, μια εξίσωση να γράψουμε. Πες τη. 3. 3 χ συν 2. Οπα. Πώς είναι η λύση της? Μην κοιτάς τη γραφική, περάστε, ναι. Θες να βάλουμε λίγο κάτι πιο απλό, να το βάλουμε λίγο 6 εδώ. Λοιπόν, αυτό το 3 και το 6 που έχω γράψει εγώ εδώ, στα κελιά δηλαδή ε7 και ε8, καταλαβαίνετε ότι μας κάνουν αυτή την εξίσωση να λέει 3 χ συν 6 ίσον με το 0. Πολύ ωραία. Για να λύσουμε αυτή την εξίσωση, τι θα γράψουμε? Δεν θα μπορούσαμε να γράψουμε, ας το πάμε λίγο εδώ πέρα πάνω. Δεν θα μπορούσαμε να γράψουμε κάτι τέτοιο? Ίσον μείον το β δια α. Αυτό δεν είναι? Τώρα, έχετε παρατηρήσει ότι σε αυτή την περίπτωση ο υπολογιστής, αντί να απαντάει με ονόματα κελιών όπως είναι ε7, ε8, απαντάει με α και β. Δεν σας φαίνεται λίγο παράξενο αυτό? Ορίστε. Κανονικά δεν θα πρέπει να γράψει έτσι? Δεν πρέπει να γράψουμε μείον ε8 δια ε7. Αυτό θα δώσει τη σωστή λύση. Πώς είναι το αποτέλεσμα? Μείον ε8 δια ε7. Θα το κάνουμε λίγο πιο μεγάλο για να το βλέπετε. Δεν είναι μείον 2. Ωραία. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση, κοιτάξτε λίγο τι έχουμε γράψει. Έτσι δεν είναι? Η αλλαγή αυτή που έχετε δει, κυρίες και κύριοι, είναι γιατί σε αυτό το υπολογιστικό φύλλο έχει συμβεί λίγο το εξής. Για κοιτάξτε λίγο. Επιλέγουμε το κελί ε7. Ωραία. Από εδώ που λέει εισαγωγή, διαλέγουμε τι πράγμα? Όνομα. Και στη συνέχεια επιλέγουμε μέσα από το όνομα την επιλογή ορισμός. Εδώ θα δείτε λίγο, υπάρχουν ήδη δύο ορισμένα ονόματα, το α και το β. Με αυτόν εδώ τον τρόπο, ορίζοντας δηλαδή, βάζοντας εδώ μία τιμή και λέγοντας αυτό το κελί α, αν θα δείτε εδώ κάτω, γράφει ότι στο φύλλο που λέγεται εξίσωση και είναι το κελί ε7, εγώ το λέω πώς? Α. Είναι μία μετονομασία κελιού. Πολλές φορές αυτό μας χρειάζεται, όχι για κανέναν άλλο λόγο, όχι δηλαδή γιατί δεν μπορούμε να γράψουμε ε7 ή οτιδήποτε άλλο, αλλά για να έχουμε μια καλύτερη αναπαράσταση των αλγευρικών πράξεων και παραστάσεων που κάνουμε. Είναι πιο εύκολο δηλαδή να θυμόμαστε. Μπορείς να πετάξεις την τσίχλα σου, παρακαλώ? Όχι κάτω.
Γιατί θεωρείς ότι εγώ άφησα το ωραίο μου σπιτάκι να έρθω εδώ να βλέπω εσένα να μασάς τσίχλες? Τι εντάξει. Λοιπόν. Εάν δεν κάναμε αυτό που θεωρήσατε εψηλό. Και κάναμε αυτό. Και γράφαμε όχι και βάζαμε αλφαβήτα, δεν εμφάνιζε τίποτα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Για παράδειγμα, κοιτάξτε λίγο κάτι. Θέλετε να δείτε κάτι εδώ. Γράψε εδώ ένα άλλο γράμμα. Γράψε φι. Τι θα κάνει? Τίποτα. Δεν ξέρει το φι. Είναι ένα μήνυμα λάθος, εντάξει. Αν δεν το έχετε κάνει αυτό, δεν θα το βγάλει. Σας το ξαναλέω, δεν είναι ανάγκη να το κάνετε, αλλά βοηθάει λίγο την αντιστοιχεία με το τι είναι το κάθε τι. Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε λίγο τώρα κάτι τι γίνεται. Τι έχουμε γράψει εδώ? Με λίγα λόγια, είναι αυτό που έχουμε πει και πριν, με την εμφόλευση των συναρτήσεων. Ας το πάμε λίγο πιο εδώ να το δείτε λίγο καλύτερα. Εντάξει. Θα το δούμε και έτσι. Βλέπετε τι γράφει εδώ, σε αυτή την επεξήγηση. Κοιτάξτε να δείτε λίγο κάτι πώς γίνεται αυτός ο έλεγχος. Στην αρχή, για να λύσουμε την πρωτοβάθμια εξίσωση, αυτό που ελέγχουμε δεν είναι το α. Αν το α είναι ο πρώτος έλεγχος που κάνουμε, είναι στο συντελεστή του χ, με λίγα λόγια. Ωραία. Αν αυτό είναι 0, τότε η εξίσωση σταματάει να είναι μια τυπική εξίσωση πρώτου βαθμού, έτσι δεν είναι? Είναι κάτι άλλο, πιθανά έτσι, πιθανά αλλιώς κτλ. Οπότε, για να κάνουμε τη διαίρεση, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο παρονομαστής αυτής της διαίρεσης είναι τι πράγμα? Διαφορετικός από το 0. Για προσέξτε λίγο αυτόν εδώ τον έλεγχο, πώς γράφεται το διαφορετικό από το 0, εντάξει. Σε τέτοιου είδους προγράμματα όπως είναι τα υπολογιστικά φύλλα, διαφορετικό από το 0, κυρίες και κύριοι, σημαίνει τι? Μικρότερο, γράφουμε το σύμβολο μικρότερο μεγαλύτερο. Όπως σας έδειξα και πριν με το μεγαλύτερο ίσο, το μικρότερο μεγαλύτερο, τα δύο αυτά σύμβολα θα πρέπει να είναι ενωμένα μεταξύ τους. Δεν πρέπει δηλαδή να υπάρχει κενό ή κάτι άλλο, εντάξει. Πριν ή μετά αφήστε ό,τι θέλετε. Αν λοιπόν αυτός ο έλεγχος είναι τι? Ψευδής, εντάξει. Συγγνώμη, αν είναι αληθής θα γίνει αυτό εδώ. Ωραία. Αλλά αν είναι ψευδής θα αρχίσουμε να πάμε στο τρίτο όρισμα. Το δεύτερο όρισμα της συνάρτησης ΣΥΦ τι κάνει? Κάνει μία διαίρεση. Δεν λέει ότι μείον β διά α. Επομένως τι παίρνουμε? Το αποτέλεσμα αυτής της διαίρεσης, με λίγα λόγια, τη ρίζα της εξίσωσης πρώτου βαθμού. Όπως καλή ώρα πήραμε το μείον 2. Αν όμως αυτός ο έλεγχος είναι 0, όπως για παράδειγμα αν εδώ βάλουμε 0, αυτός ο πρώτος έλεγχος, ο εξωτερικός έλεγχος, θα σταματήσει να είναι true και θα γίνει τι? False. Λοιπόν, τώρα το αδύνατη που έγραψε εδώ, σταμάτησε εδώ πέρα, έτσι δεν είναι? Προσέξτε λίγο, αφού αυτός ο έλεγχος είναι false, θα πάει να εκτελεστεί αυτό, το τρίτο όρισμα της συνάρτησης if. Το τρίτο όρισμα της συνάρτησης if όμως είναι τι πράγμα? Μία άλλη συνάρτηση, εντάξει. Σε αυτή τη συνάρτηση ελέγχουμε τώρα πια όχι το α, αλλά τι? Το β. Το β ελέγχει πάλι την ισότητα του, η ανισότητα του ως προς το 0. Ωραία. Αν αυτή η παράσταση είναι true, όπως είναι εδώ πέρα, τι θα τη κάνει το... τι θα τυπώσει το σαν μήνυμα? Αδύνατη. Γιατί είναι αδύνατη η εξίσωση αυτή? Εντάξει. Γιατί το α είναι 0, το β δεν είναι 0 και έχουμε 0 χ συν κάτι, συν 6 που έχουμε εδώ πέρα. Οπότε προφανώς, σαν αυτά που ξέρουμε από την άλλη που μάθαμε στο γυμνάσιο, η εξίσωση αυτή είναι τι? Αδύνατη. Εκτός αν βάλουμε και εδώ πέρα 0, έτσι δεν είναι? Αν βάλουμε και εδώ πέρα 0, προσέξτε λίγο. Αυτό εδώ θα γίνει false, έτσι κι αλλιώς. Αυτό εδώ θα γίνει false και θα πάμε πού? Στο όριστο. Λογικό δεν είναι και αυτό? Ωραία. Όπως, εκτός αν πατήσουμε εδώ πέρα τι πράγμα? Αυτό τι είναι? Αόριστη είναι αυτή? Και τι να είναι αόριστη? Αφού άμα το α είναι κάποιος αριθμός, δεν είναι 0, πάντα έχει λύση. Τώρα η λύση μπορεί να είναι 0, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Προσέξτε να λέτε τώρα κάτι. Όπως σας έλεγα και πριν, συγγνώμη, έτσι και εδώ. Προσπαθήστε να λύσετε την εξίσωση πρώτου βαθμού, βάζοντας δηλαδή τιμές στο α και στο β, είτε κάνοντας τη μετονομασία κελιών, είτε αφήνοντας απλά αναφορές κελιών, αλλάζοντας αυτή τη σειρά. Εγώ δηλαδή ξεκίνησα από το α διαφορετικό του 0 και πήγα στο β διαφορετικό του 0. Εντάξει. Προσπαθήστε να το λύσετε κάνοντας κάπως αλλιώς αυτή τη σειρά.
Εντάξει, δεν θα καταλήξετε κάπου αλλού. Το κάναμε μόνο και μόνο ως εξάσκηση και για την εκπαίδευσή σας. Απορία πάνω σε αυτό? Όχι. Παρόμοιο με αυτό εδώ είναι, κυρίες και κύριοι, και η εξίσωση δευτέρου βαθμού, την οποία θα την πάρετε, σας λέω, από την ιστοσελίδα του τμήματος και θα μπορέσετε να την λύσετε. Εδώ πια βάζουμε όμως πόσες τιμές. Τρεις, εντάξει, είναι το α, το β και το γ. Ή αν θέλετε το ABC στα αγγλικά ή όπως θέλετε εσείς, εντάξει. Θα μάθετε και αν δεν ξέρετε, πες το. Για να βάλετε αυτά τα α, β, γ, δ, ναι. Το ξαναδείχνω, είναι τούτο εδώ. Αυτό εδώ. Ορίστε. Ναι, για να βάλεις το, τα κάνεις ένα-ένα όμως, ε. Δεν σ' ακούω. Δεν σ' ακούω. Το τι θα βάλει. Όχι, όχι, θα σου πω λίγο το εξής. Εάν εδώ δίπλα, όπως έχω κάνει εγώ, έχεις βάλει α, θα στο προτείνει, θα στο βρει. Αν δεν βάλεις τίποτα, δεν θα βρει τίποτα. Αλλιώς το πληκτρολογείς. Όχι, αυτά χρειάζονται να τα κάνεις εδώ με το if. Χρειάζεται και εδώ τέτοια πράγματα. Να βρεις τη διακρίνουσα, να κάνεις τον υπολογισμό και ούτω καθεξής, εντάξει. Αν έχει μία λύση, αν έχει δύο λύσεις και ούτω καθεξής. Είναι απλώς εξάσκηση με το if. Δεν είναι τίποτα παραπάνω από αυτό που έχουμε πει για την πρώτη βαθμού. Θα κλείσουμε το μάθημα όμως με κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι. Όχι με εξισώσεις. Κοιτάξτε λίγο τι θα κάνουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε λίγο τη συνάρτηση σαν που έχουμε μάθει πριν, μαζί με τη συνάρτηση if ή την end και την or που έχουμε μάθει σήμερα, για να κάνουμε μία καταμέτρηση υποσυνθήκη. Κοιτάξτε λίγο το πρόβλημα. Έχουμε μία λίστα από κατοικίες και μας δίνουν την επιφάνειά τους σε τετραγωνικά. Εντάξει, 100 τετραγωνικά, 50, 60, 100, 200, όσο είναι, μπορεί να έχει πάνω κάτω ένα σπίτι. Εντάξει. Αυτό που θέλουμε να βρούμε, καταρχήν, είναι η ερώτηση 1. Τη βλέπετε τι λέει? Να βρείτε το πλήθος με επιφάνεια άνω των 100 τετραγωνικών. Πώς θα το βρούμε αυτό? Υπάρχουν πολλοί τρόποι, βέβαια, και αυτός που θα κάνουμε σήμερα δεν είναι και ο πιο αποτελεσματικός, αλλά είναι αρκετά διδακτικός με βάση αυτά που ξέρουμε ήδη μετά από δύο μαθήματα. Για κοιτάξτε, θα δείτε λίγο τι γίνεται. Πάμε λίγο εδώ. Τα δεδομένα είναι τούτα εδώ, τα βλέπετε, που γράφει επιφάνεια και έχει διάφορα νούμερα. Είναι στρογγυλοποιημένα σε ακέραια νούμερα, εντάξει, είναι επιφάνεια που έχει ένα σπίτι σε τετραγωνικά μέτρα. Πόσα από αυτά εδώ έχουν επιφάνεια πάνω από 100 τετραγωνικά μέτρα? Μην αρχίσετε να τα μετράτε ένα-ένα, εντάξει. Προσέξτε λίγο, μία προσέγγιση για να το κάνουμε αυτό εδώ, μία προσέγγιση, σας λέω ότι αργότερα θα μάθουμε πολλές άλλες και πιο αποτελεσματικές μεθόδους, είναι η λεγόμενη καταμέτρηση υποσυνθήκη. Προσέξτε τι κάνουμε. Πρώτον, εφαρμόζουμε σε αυτήν εδώ τη στήλη μία συνθήκη, ένα λογικό έλεγχο, βάζοντας αυτή τη συνθήκη που ξέρουμε, που μας έχει δοθεί. Ας το κάνουμε λίγο μεγαλύτερο, το δούμε. Το βλέπουμε τι γράφουμε. Ότι αν το κελί α2, εκεί που είναι η επιφάνεια δηλαδή, έχει τιμή μεγαλύτερη του 100, επέστρεψε 1. Αλλιώς επέστρεψε πόσο? 0. Ισχύει αυτό στο πρώτο τέτοιο? Είναι σωστό αυτό δηλαδή? Αυτό? 0. Σωστά το γράφει. Σωστά. Και τα λοιπά. Άρα ξεκινάμε από μία στήλη που λέγεται α και έχει επιφάνειες και καταλήγουμε σε μία στήλη σι η οποία έχει τι πράγμα? 0 και 1. Ωραία. Αν αθροίσουμε αυτή τη στήλη, τι θα πάρουμε? 5. Πόσα είναι τα σπίτια που έχουν επιφάνεια πάνω από 5 τετραγωνικά μέτρα? 5. Αυτός ο υπολογισμός που έχουμε κάνει εδώ, όπως καταλαβαίνετε, είναι έμεσος. Δηλαδή, ξεκινάει από κάτι, παράγει κάτι άλλο και αθροίζει κάτι άλλο, εντάξει. Σας το ξαναλέω ότι αργότερα θα δούμε πιο άμεσους τρόπους να υπολογίσουμε. Άρα λύνει το πρόβλημα, δεν το λύνει? Ωραία. Για κοιτάξτε λίγο ένα πιο δύσκολο τώρα πράγμα. Το 2 πώς θα το κάνουμε? Το 2 μας λέει ότι θα πρέπει η επιφάνεια να είναι μεγαλύτερη από τα 70 ή μικρότερη ίση από το
100. Εντάξει. Τη λογική της παρένθεσης και της αγγείλης την καταλαβαίνετε, ότι στο ένα έχουμε ισότητα, στο άλλο δεν έχουμε. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, είμαστε, συγγνώμη λίγο, εδώ. Ο έλεγχος που γράφουμε, ας το δείξουμε λίγο και εδώ, το βλέπετε καταρχήν. Να το μεγαλώσουμε λίγο και αυτό. Είναι τούτος εδώ, εντάξει. Προσέξτε τώρα να σας πω λίγο τώρα κάτι άλλο. Ανάλογα με την έκδοση του προγράμματος που χρησιμοποιείτε και ανάλογα με το, με το είδος του λογισμικού, αν είναι δηλαδή αυτό το OpenCalc, το Excel κτλ. Το true και το false θα δουλέψει μια χαρά. Βλέπετε εδώ πέρα που γράφει false και true. Αυτό εδώ πέρα για παράδειγμα είναι αυτό που ζητάμε. Είναι false αυτή η συνθήκη. Εδώ. Σωστά δεν είναι. Και ούτω καθεξής. Όταν όμως κάνουμε το άθροισμα, τι παίρνουμε εδώ. Μηδέν. Γιατί. Ορίστε. Προσέξτε να λέει τώρα κάτι. Για το αν η αποτίμηση αυτών των τιμών θα γίνει σε αριθμητικές τιμές 1 ή 0, χρειάζεται να κάνουμε τι. Χρειάζεται να επέμβετε λίγο από πρόγραμμα σε πρόγραμμα, σας το ξαναλέω, αυτό εδώ μπορεί λίγο να διαφέρει. Θα το δούμε λίγο σε ένα άλλο μάθημα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Για να κάνουμε σωστά την καταμέτρηση και να, εδώ δηλαδή με λίγα λόγια, να κάνουμε τα true 1 και να πάρουμε το αποτέλεσμα, θα πρέπει να μην σταματήσουμε μόνο εδώ, αλλά να κάνουμε τι. Να γράψουμε if, όπα, σωστά, εδώ να βάλουμε ένα και μετά να βάλουμε τι. Μηδέν. Τι έκανα λάθος, παρένθεση. Το βλέπουμε. Αυτό τώρα για να πάει προς τα κάτω τι πρέπει να γίνει. Διπλό κλικ. Κοιτάξτε λίγο σας παρακαλώ τον τύπο για να τον, όπα, σημειώσετε. Που είναι τούτος εδώ, εντάξει. Σας λέω ότι σε πολλά περιβάλλοντα και ανάλογα με τις ρυθμίσεις, αυτός ο μετασχηματισμός δεν χρειάζεται. Εντάξει. Δηλαδή, αυτομάτως ο υπολογιστής θα κάνει το true 1 και το false τι, 0. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις όμως που έχει, αυτό το πράγμα μπορεί να μην συμβεί, οπότε να χρειάζεται να το κάνετε μόνοι σας με το if. Εδώ τι βρήκαμε. Οπ. Αυτό εδώ πέρα είναι sum. Σε 2, μέχρι πόσο είναι, σε 21. Πόσα είναι αυτά τα σπίτια που πληρούν αυτές τις συνθήκες. 8, ε. Λοιπόν, κατανοητό πώς δουλεύουμε. Αυτό που θέλω να σας δείξω, γιατί τα υπόλοιπα είναι δική σας δουλειά και εξάσκηση, κυρίες και κύριοι, για να κλείσουμε το μάθημα εδώ, είναι το εξής. Ότι, εάν χρειαστεί να κάνουμε τέτοιες καταμετρήσεις υπό συνθήκη, οι οποίες είναι πάρα πολύ συχνές στην ανάλυση δεδομένων, ένας από τους τρόπους είναι να πάρουμε τα αρχικά δεδομένα, να τα μετασχηματίσουμε σε μια στήλη 1 και 0 και να την αθροίσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Να πάτε στο καλό.